Του είπα ότι είναι ο πιο καλοπληρωμένος από όλους. Δεν ακούγεσαι καλά. Ναι, αλλά παράγουμε. Παράγουμε, ρε φίλε, δεν παράγουμε. Κατάλαβες, φίλε, τι γίνεται. Στο All About Harrison Air, Νίκος Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι. Παπαδόπουλος ανταμείβεται και την πίστη. Ο οποίος ανταμείβεται από μία εκπομπή, δύο εκπομπές, δύο site, τρεις εφημερίδες. Δύο site. Ναι. Ένα. Δύο. Ένα. Ποιο είναι το ένα? Το All About Harrison. On Air. Αυτό είναι site. Τι είναι? Αυτό είναι εκπομπή, ρε φίλε. Είναι εκπομπή του site. Εκπομπή του site στο Olympia 107,4. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα banner που έχει κάνει η Στίχημαν, φίλε. Για το καζίνο. Ναι. Μ' αρέσει αυτό το χρώμα. Το πώς λέγεται αυτό το χρώμα, το μπλε σκούρο. Που πάει να μαυρίσει λίγο. Όχι το εκρό. Όχι εκρό. Το εκρό. Δεν είμαι καλό με τα χρώματα. Βρε περίμενε. Χισάει. Περίμενε. Δεν είμαι καλό με τα χρώματα. Με περίμενε. Το μπλε, το. Όχι το, το navy. Το blue black. Α, blue black. Όχι, δεν είναι το navy. Μ' αρέσει πάντα το blue black όπω βλέπει άλλωστε. Ναι. Μπήκε με διάθεση να με κράξει, γιατί όμω. Ημένο blue black. Γιατί μπήκε με διάθεση να με κράξει, φίλε, γιατί κάτι έλεγε θα πει τώρα. Αυτό, ότι παίρνει πάρα πολλά λεφτά. Όχι, πιο περικοπές. Πριν, για το άλλο το θέμα που λέγαμε. Περικοπές. Για το άλλο το θέμα που λέγαμε. Όχι, δεν σε κραζώ εγώ για εκείνο. Α. Απλά τον έκραξα αυτόν που σε έκραξε. Ναι. Για δύο λόγου. Γιατί. Πρώτον, γιατί σκέφτηκε ότι μπορεί να το έχω γράψει εγώ. Δεν βλέπει όνομα. Όχι. Ναι. Είδε όνομα, αλλά προφανώς νόμιζε ότι στο είπα εγώ να το κάνει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν αντιλήφθηκε ένα πράγμα ο συγκεκριμένο φίλο και συνάδελφο. Ότι εγώ δεν ασχολούμαι ποτέ. Με το site. Με το site δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολούμαι να γράψω τέτοιου είδους θέματα. Αγωνιστικά. Ναι. Ποτέ. Το έχουν υπομειστεί άλλοι αυτό το. Ποτέ. Δηλαδή. Και γενικά με το site. Εγώ άμα δεν ναι. Θα γράφω για κανένα τζίλο. Όχι βέβαια αυτά που κάνουν κάποιοι. Ούτε εμείς βγάζουμε τέτοιου είδους. Σε πολύ έκτακτες ανάγκες. Για διαιτητικά, για. Νομικά. Είναι το για... μήνυμα που έρχεται στο Messenger που λέει άσε, θα το κάνω εγώ. Ακριβώς. Για τέτοιου είδους θέματα. Ναι. Για κανονισμούς. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Για θέματα πολιτικής του συλλόγου. Ναι, okay, θα κάτσω να γράψω. Αν δεν το πω και αυτό να γραφτεί, ρε παιδί μου. Αλλά αγωνιστικό θέμα τώρα να κάτσω εγώ να σχολιάσω το Ματέο οτιδήποτε. Μόνο στην προετοιμασία γίνεται αυτό. Στο blog μου στο DNA. Πουθενά αλλού. Μάλιστα. Αλλιώς έχουμε τον Νίκο, ρε παιδιά. Αλήθεια. Γιατί παίρνει 3.000 ευρώ το μήνα ο Νίκος. Θύελα Σαντορίνης. Αφιλότα. Ατρόμητος Χαλκιδόνας. Φάση. 1-0. Να το, μόλις τώρα. Τι. Α, λέω κι εγώ. Βασιλακάκης. Μόλις αποκλείστηκε ο Ηρακλής. Να ενθουσιάζονται. Ναι, ναι. Τι να ενθουσιαστούν. 7-0 θα κερδίσουν. Να. Λοιπόν. Μ' αρέσει σήμερα, έγραφε το Μετροσπορ, λέει. Τσεκάρει σήμερα το εισιτήριο περιμένοντας το μάτς Ατρόμητος. Λες και περιμένει να κερδίσει ο Ατρόμητος τη Θύελλα. Πού να περάσει, ρε παιδιά. Δύσκολα. Χθες, αν κέρδιζε 3-0, θα περνούσε. Θα πετούσε έξω τον μπάς. Σωστό. Αλλά εντάξει. Σου λέει ο άλλος προκρινόμαστε. Ο δες γκολ που βάζει. Ντανγκα. Η άμυνα είναι. Εντάξει, Θύελλα Καμαρίου. Κόντρα κιόλα. Η Ξάνθη βέβαια έχασε από την Νίκη Βόλου. Αλλά ήταν τυχερή γιατί κέρδισε όφη μέσα στην Κέρκυρα και έτσι. Έμεινε δεύτερη η Ξάνθη και πέρασε στον όμιλό της γιατί η Ξάνθη πολύ απλά και νομίζω τον γκολ στην Κέρκυρα που είχε βάλει το είχε βάλει στο 94, στο 95 πότε το είχε βάλει η Ξάνθη, κάτι τέτοιο δεν είχε κάνει και πέρασε η ομάδα η οποία αντιμετωπίζει ο Άρης την Κυριακή αν δεν έχουμε κανένα πρόπτο δηλαδή δεν αποφασίσουν καμιά αποχή οι διαιτητές γιατί μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει αναβολή να ξέρετε. Να απέχουν οι διαιτητές, δεν είναι καμιά πρόθεση ούτε της Λίγκας ούτε της ΕΠΟ να αναβάλει τα πρωταθλήματα. Και αυτό το βλέπω λίγο δύσκολο μετά την τοποθέτηση που έκανε ο Περέιρα. Αλλά δεν ξέρεις, είναι κάτι που θα αποφασίσουν οι διαιτητές μετά από αυτό που έγινε με τον Τζίλο το πρωί. Μια ενέργεια που φυσικά είναι προστίθεται σε μια ακόμα μεγάλη λίστα με διάφορους τραμπουκισμούς. Η πλάκα είναι ότι διαβάζω και ακούω όλους αυτούς που έχουν πρωταγωνιστεί στα τελευταία χρόνια ανεξαρτήτως χρώματος στο να ρίχνουν την μπάλα ο ένας τον άλλον και να κατηγορούν ο ένας τον άλλον ενώ στο παλμαρέ τους έχουν σχεδόν όλοι, όχι όλοι, σχεδόν όλοι ανάλογες κατηγορίες εντός εισαγωγικών γιατί ούτε δεν έχει αποδειχθεί για κανέναν η ενεργή του συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε τα κροκοδίλια δάκρυα για τον κύριο Τζίλο, τον οποίο άπαντες, βάζω και εμένα μέσα, τον έχουμε ξεσκίσει κατά καιρούς.
στα ραδιόφωνα, στις εφημερίδες, στις τηλεοράσεις, στα site. Άλλοι έχουν προχωρήσει και παραπάνω με απειλές, με διάφορες πρακτικές. Και τώρα παραξενευθήκαμε όλοι μας που τον βήρανε. Εντάξει. Και θα πούνε στο τέλος τι θα γίνει. Θα βγει και κάποιος και θα πει ότι ήταν εγκομενικό το θέμα, δεν είχε σχέση με το ποδόσφαιρο. Δεν είχε καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Τον δήραν τρεις κουκουλοφόροι γιατί στραβοκοίταξε την αδερφή τους. Κάτι τέτοιο θα βρεθεί και θα υποθεί, αφού πρώτα χύσουμε τα δάκρυα όλοι μαζί. Άστε. Το ποδόσφαιρο δεν πρόκειται. Κλαίτε κι εσείς, κύριε Ζαγόρα. Κι εσείς, κλαίτε κι εσείς. Καταλαβαίνω. Το ποδόσφαιρο δεν πρόκειται, κύριε, να γιατρευτεί αν δεν αλλάξουμε παράγοντες. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι εύχονται να αλλάξουμε διαιτητές. Φέρνουμε και ξένους σιγά σιγά. Αλλάξαμε κεντρικές επιτροπές διαιτησίας, φέραμε και ξένους. Αλλάξαμε ΕΠΟ. Δεν είναι πλέον η ΕΠΟ του Γκυρτζίκη που έχει βγάλει μόνο το δημοτικό, αλλά έγινε πρόεδρος στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και κράτησε τον Άρη στη Γάμα Εθνική άλλη μια σεζόν. Και τώρα, όπως και άλλοι πρώην διώκονται σε βαθμό κακουργήματος και κατηγορούνται σε βαθμό κακουργήματος, διάβαζα πριν το κατηγορητήριο για τον Καγκάτση. Μια έχει δικαστήριο για το ένα θέμα, την αύριο έχει δικαστήριο για το άλλο θέμα, όλα κακουργηματικές απιστίες το ένα το άλλο. Απίστευτα πράγματα, ρε φίλε, τι γίνεται. Την κάρτα υγείας δεν έχει τώρα. Έχει κάρτα υγείας και τηλεοπτικά δικαιώματα. Κάρτα υγείας που έφερε στη δημοσιότητα, διαβάζαμε σήμερα και το γεγονός του κύριου Γκυρτζίκης. 2-0 ο Ατρόμητος. Έχει τελειώσει. Πολύ γρήγορα. Δηλαδή δεν τον αφήνει στον Ηρακλειδάρη, φίλε, ούτε 10 λεπτά να χάρει. Τελείωσε το όνειρο νωρίς. Ναι, τώρα εντάξει. Ούμπιντες. Γκολάρα ο Ούμπιντες τώρα. Αλλά εντάξει, υπάρχει τεράστια διαφορά δυναμικότητας. Πολύ ωραίο γκολ από τον Ούμπιντες. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να αλλάξουμε, παιδιά, είναι να αλλάξει η ελληνική κοινωνία. Και επειδή η ελληνική κοινωνία δεν αλλάζει με τίποτα πάνω σε αυτά τα κομμάτια, ίσα-ίσα σε πάρα πολλές περιπτώσεις γίνεται χειρότερη η ελληνική κοινωνία. Δηλαδή παίρνει ό,τι αρνητικό υπάρχει στην Ευρώπη, το παίρνει. Και αφαιρεί ό,τι καλό υπήρχε στο DNA του Έλληνα. Σιγά σιγά το αφαιρούμε, θα φτάσουμε κάποια στιγμή να έχουμε μόνο τα αρνητικά. Τέλος πάντων, παρ' όλα αυτά έχουμε πολύ καλά Facebook, Instagram και μπορούμε με ευκολία να αναπαράγουμε ιδέες, πρακτικές και να γίνονται και οι απαραίτητες ζυμώσεις στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτά έτσι ως ένα μίνι σχολιάκι για τον Τζίλο που έπεσαν όλοι από τα σύννεφα, αλλά τον προηγούμενο δίμηνο τον έχουν κατά ξεσκίσει. Προσέξτε, γιατί και εμείς το ξεσκίσαμε πριν το μάτς και διατυπώσαμε την ένστασή μας και είπαμε ότι είναι ένας κακός διαιτητής, αλλά άλλο κακός διαιτητής και άλλο στημένος ή διεφθαρμένος ή τα έχει πάρει ή με ποιον μίλησε το τηλέφωνο ή έχουμε στοχοποιήσει την ομάδα μας να μην πάρει το πρωτάθλημα και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Η πλάκα είναι ότι υπάρχουν και τοποθετήσεις των ομάδων που άλλοι λένε θα πάρουμε αυστηρά μέτρα. Τι εννοούν να πάρουμε αυστηρά μέτρα για τους διαιτητές? Θα μετρήσουν. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα διαμένουν, Χρήσανθε. Μάλιστα. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Πολύ ωραία. Ευτυχώς έχουμε ασφαλισμένο στο Μαργαριτόπουλο το αμάξι μας. Δεν έχουμε προβλήματα. Πολύ βασικό. Βέβαια, μειχτεί κιόλας. 3-0 ο Ατρόμητος. Τι γίνεται. Στο πόσο? Στο 14. Ω, καλά. Πώς θα κερδίσει, 18-0. Έτσι όπως πάει. Νομίζω ότι θέλει το goal average για να βγει πρώτος. Όχι. Ο Ατρόμητος. Ναι, αλλά έχασε από τα Γιάννενα. Έχασε από τα Γιάννενα. 6 έβαλε ο Συνεργακλή, 3 βάζει ήδη σε αυτούς. Πώς θα φτάσει δηλαδή ο Ατρόμητος στη φάση των ομίλων του κυπέλου? Είναι εκπληκτικό. Ναι. Δώστε και σε εμάς, παιδιά, κανένα γκολ που το θέλουμε αύριο. Ναι. Εντάξει. Εσύ έπρεπε να κερδίσεις, φίλε. Έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Αίτητο. Τότε που το μάτσο το είδες χαβαλέ. Δεν αντιλήφθηκε ότι έπρεπε να βάλει 4-5 γκολ εκεί. Να κάνει ένα 2-0 αύριο ξεκούραστο. Να πρέπει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ 7-0 τώρα για να περάσει. Τι να σε κάνω. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Έκανε. Όχι, όχι μόνο, έφαγε και γκολ. Το λάσο ένα γνωστό που είναι. Δεν υπήρχε άλλο τρόπο να φας. Εντάξει. Αφού δεν κάνα φάση. Μια ακόμα είχαν κάνει ένα σου του Χαντί στο πρώτο μήχρονο. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε φάει γκολ. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε φάει γκολ, όντως, ναι. Λοιπόν, εντάξει. Νομίζω ότι επειδή το έχουμε φάει με όλους τους τρόπους, πρέπει να εκλείψει λίγο αυτό. Να σταματήσουμε. Έκανε τον κύκλο του δηλαδή. Έκανε τον κύκλο, τελείωσε. Ναι, τώρα παρακάτω. Με Εργοτέλ και Ξάνθη να μην φάμε γκολ. Να τα φάνει μπορούμε... άλλοι με όλους τους τρόπους. Ναι, να τα φάνει άλλοι, ναι, ρε, ναι, φίλε. Ήρθε η ώρα να γίνει και αυτό. Μπορώ να βάλω από ένα γκολ έτσι όπως τα έχω φάει. Αν γίνει το βασικό. Δηλαδή ένα να πηδήξει ο παίκτης μου στο δοκάρι να πάει μπάλα από κάτω τα πόδια του. Ένα να γίνει ανόητο πέναλτι στο 93. Ένα να κάνει σου το παίκτη να πηγαίνει πλάγιο out, να χτυπήσει το πόδι στο πίσω μέρος του ακουνιού και να μπει γκολ.
Μπορούν να γίνουν αυτά. Δύσκολα. Δεν γίνονται. Δύσκολα. Ένα να τη χάσει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακας. Αυτό ένα να βγει στο κέντρο ο τερματοφύλακας και να πλασάρει από το κέντρο. γίνονται αυτά τα πράγματα. Ε? Αυτό μπορεί να γίνει. Αυτό μπορεί να γίνει. Υπό προϋποθέσεις. Θα δούμε τι θα γίνει. Το θέμα είναι να κερδίσει αύριο με οποιοδήποτε τρόπο. Τώρα ναι. Θα είναι από το κέντρο, κοίταξε, θα είναι από το θέμα corner. Είναι πρώτα απ' όλα ναι. Για μένα να περάσεις αύριο. Ναι. Άμα κερδίσεις, το βασικό είναι αυτό. Και μισοπαλία περνάς. Εντάξει, να κερδίσεις, όχι, δεν χρειάζεται. Ναι. Δεν είπα εγώ να πάω να πάρεις την ισοπαλία. Ναι. Λέω ότι το πρώτο πράγμα που θέλω στην χειρότερη όλων είναι να περάσω. Ναι. Είμαι κερδίσω 10-0, αν κερδίσω ΠΑΟΚ 11-0, περνάω δεύτερος. Αν φέρω 1-1 και φέρει ο ΠΑΟΚ και χάσει ο ΠΑΟΚ, περνάω πρώτος. Πρώτα απ' όλα είναι να περάσεις. Και αφού περάσεις με το καλό αύριο, άρα είσαι στον βασικό σου στόχο μέσα, να κερδίσεις την Κυριακή. Αυτά είναι τα δύο βασικά κομματάκια πρέπει να προσέξουμε. Πάντα πάμε στο break. Και επιστρέφουμε. Από στοιχηματική απόψη, πάντω είναι ενδιαφέρον να δούμε που θα σταματήσει ο Ατρόμητο. 0-4 κερδίζει αυτή τη στιγμή στο 29 τη αναμετρήσεω με την ομάδα από την Σαντορίνη. Οι προσλήψει συνεχίζονται, βλέπω εδώ. Αν και στην εκπαίδευση νομίζω ότι είναι απαραίτητε οι προσλήψει. Απλά πώ γίνεται όλο το χρόνο να μην γίνονται προσλήψει και μόλι έρχονται οι εκλογέ να γίνονται προσλήψει. Ε? Εντάξει. Και το ξέρω για τι προσλήψει, γιατί παιδιά και εκεί στο Βαθύλακο, αν θέλετε. Επειδή λείπει εκεί η δασκάλα μας από την πρώτη τάξη από την αρχή της σεζόν. Αρρώστησε η γυναίκα, τι να κάνουμε. Μήπως μπορείτε να μας στείλετε εκεί για τα πρωτάκια ένα δάσκαλο, τίποτα, καμιά δασκάλα. Ε, ή να αρχίσω να ξεφωνίζω στα ραδιόφωνα. Και δεν φταίει και ο Σμυρναϊκός τίποτα. Ε, που κάνει και χώρο το Σάββατο ο Σμυρναϊκός. Να ξέρεις, Παπαδόπουλε να έρθεις στο χώρο του Σμυρναϊκού. 22 του μηνός, πριν πας στην Ξάνθη. Έλα μια στο Βαθύλακο, στο χώρο. Ταξί, θα κάνω πάλι. Στο Σμυρναϊκό. Είναι. Ένα ταξίδι. Θα κάνω την Κυριακή, ένα ταξίδι θα κάνω το Σάββατο. Φυσικά, όχι. Άμα έρθει το Σάββατο στο χώρο του Σμυρναϊκού, θα κοιμηθεί στο σπίτι μου και θα σε πάρω με το δικό μου το αυτοκίνητο στην Ξάνθη. Άρα δεν γλιτώσεις. Χωράς άλλωστε μαζί με τα παιδιά πίσω. Μπαίνεις άνετα. Χωρίς να το σύνεσαι, είναι εκείνη την ταινία με τον Αλεξανδράκη και τη Μάρο Κοντού που είχαν να πούμε καμιά 18 παιδιά και τα είχαν πούλμα. Εφταθέσιο είναι το αυτοκίνητο. Τι να κάνουμε, έχουμε 4 παιδάκια γεράνανε. Γεράνανε. Πήραν και άριστα σε όλα τα μαθήματα. Α, τότε θέλει. Άριστα όλα. Μπράβο τα παιδάκια. Δώρο και επιβράβευση θέλει. Θα πάρουν και δωράκια. Άναγε σου. Μα φαλήρισε ο μικρό με το PlayStation 4. Λοιπόν, το τιμήσατε. Όχι ακόμα. Είναι στη. Σουλά το δικό μου. Τι είναι. 4. Έχεις PlayStation 4. Τώρα. Έχει 34 χρόνια. Και ήδη βγήκε το 5. Το 5 δεν βγαίνει τόσο σε. Θέλει να περάσει 6-7 χρόνια για να βγαίνει. Α, ναι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Πώς το πουλάς. Πόσο να το δώσω, Χρήστο. Μια φιλική τιμή. 3 ετών είπες ότι είναι. Πόσο. 100 ευρώ. Και 100 ρε, Χρήστανδε. Αυτό. Καλά, 300 παίρνω το καινούριο, ρε φίλε. Ωραία, καλό ρίσκο. Λοιπόν... Δεν έχει μια. Το δικό μου έχει όμως και έχει δική του αξία, κατάλαβες. Γιατί το έχεις πετάξει κάτω, έχεις πάρει τον Άρη, έχεις δημιουργήσει Άρη. Όχι ποτέ. Δεν έχεις... με αυτά που κάνουν. Ποτέ. Μην το δημιουργήσει. Κάποτε που ασχολιόμουν είχα δημιουργήσει. Είχες κάνει τον μια Άρη. Μπαλάρα με Νάτσο Γκαρσία μέσα, παιχτάρα. Άρα δεν προέπαιζες δηλαδή. Εσύ και έκανες τότε. Ναι, εγώ μόνο FIFA παίζω. Έχω να παίξω πολλά χρόνια είναι η αλήθεια. Ναι. Όχι, και στον κουμπάρο μου καμιά φορά πάμε. Αλλά εκεί θα το γυρίσουμε, μου φαίνεται, αν συνεχίσει η ομάδα αυτές τις εμφανίσεις. Ναι. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση και γι' αυτό και ο κόσμος προσπαθώντας να το εξηγήσει πολλές φορές λέει και μπουρδες. Τι εννοώ μπουρδα, τα έλεγα με ένα φίλο Αριανό που μου έλεγε «Έλα, δεν μπορεί, στημένο ήταν». Λέω «Παιδιά, έτσι νομίζετε στην τα μάτσα». Δηλαδή πας στο ποδοσφαιριστή και του λες «Να σου πω, άνοιξε τα πόδια στο κόρνερ, να μπει μπάλα από κάτω, ξεφτυλίσου δηλαδή, για να... Πόσα λεφτά να έχεις παίξει να είναι στημένο δηλαδή». Μην υπερβάλλουμε και μην ξεφεύγουμε τώρα και πάμε σε τέτοια. Όχι, σενάρια. Με αυτό κυκλοφορεί. Δεν, και θα πρέπει αυτό ακριβώς ναι. Να κοπεί στη ρίζα. Να κοπεί στη ρίζα. Λίγο το χαλί μου, και όποιος τολμάει, φίλε, ναι. Να διαδίδει τέτοια σενάρια, ναι, να κινείται νομικά η ομάδα. 100%. Να κινείται νομικά. Βγαίνεις με το τέτοιο σου και όποιος είναι χωρίς το ονοματάκι, θα καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Βγαίνεις με το όνομά σου και λες ότι στείνεται η ομάδα. Νομικά. Και πάει να απέδειξε το δικαστήριο ότι στείνεται η ομάδα. Έχεις τα πει. Συγγνώμη, να μου το είπε στο Σουμπούτε ο ένας φίλος του Ασλαμά. Κάτι τέτοια. Τώρα κάποιος μπορεί να βγει και να πει ότι αυτό το μάτς είναι στημένο, ας πούμε. 0-4. Ο καθένας μπορεί να λέει, ρε φίλε, ό,τι θέλει. Δεν μπορείς όμως. Εγώ δεν δέχομαι ο Άρης
να πλήττεται και συνεχώς η εικόνα του από ασυναρτησίες, μπούρδες, κακοήθειες και τρολαρίσματα. Γιατί δυστυχώς μας επηρεάζει. Δεν μπορεί η ομάδα συνεχώς να πρέπει να πηγαίνει σε μια τέτοια διαδικασία και μια τέτοια κατάσταση να αποδεικνύει ότι δεν είναι ελέφαντας. Γι' αυτό πρέπει να κάνεις, να ακολουθήσεις τακτική άλλων ομάδων που έχουν φτάσει αρκετούς σε σημείο να φοβούνται να πούνε την παραμικρή κουβέντα για αυτούς. Να το κάνει ο Άρης να προστατεύσει την ομάδα του. Ναι. Για να και πει και ο Βίχας και με ορισμένων και κάποιοι λαλίστατοι. Αλλά Αριανόρε, κυνηγά τον Αριανόρε. Τι? Θα σε λέει το γιατί τον Αριανό κυνηγά. Ο Αριανός να τραπεί πρώτα που λέει πράγματα για την ομάδα του. Φίλε, να υπήρχε έστω μία ένδειξη κάτι. Πρώτοι εμείς θα το αναδεικνύαμε. Αλλά τρως τον γκολ. Στο 80, στο 90 ήταν στημένη στο Ηράκλειο. Στο 92 δεν ήταν στημένη στο Ηράκλειο. Βγάλ το Δελιζήσι. Γιατί έβαλε τον Μαυράη στο Περιστέρι, γιατί έβαλε το Δελιζήσι με τον Πανετολικό. Τι είναι, αρρώστια είναι αυτό. Ανίατη κιόλας. Τέλος πάντων. Πάμε λίγο να μας πεις. Και να πεις ότι δεν είναι και πληρωμένοι παίχτες. Γιατί έχουν ανάγκη τα λεφτά, ας πούμε. Α, ναι, μέχρι πρώτη ενός είχαμε αυτό ένα πλήρωμα. Ναι. Τώρα που είναι πληρωμένοι. Τώρα που είναι πληρωμένοι, τι τα, μια χαρά πληρωμένη είναι. Όποιο και να ρωτήσεις. Τακτοποιημένοι κανονικά. Λοιπόν. Πού να πάμε. Στην δεκάδα. Να πάμε λίγο να πούμε αγωνιστικά. Ναι. Αγωνιστικά. Έχουμε παιχνίδι αύριο. Θες να ξεκινήσω από τον γηπεδούχο. Όχι, θέλω πρώτα από τον Άρη να μας πει. Όχι, είναι από τον γηπεδούχο. Από τον γηπεδούχο να ξεκινήσουμε. Ναι. Λοιπόν, έχεις απέναντί σου μια ομάδα η οποία ξεκίνησε πολύ καλά τη σεζόν. Φιγούρα, έτσι. Στις πρώτες θέσεις βαθμολογίας της Football League. Στα τελευταία 5 μάτς δεν τα πάει τόσο καλά, είναι αλήθεια. Ο Εργοτέλης. Δηλαδή και η Ξάνθη και ο Εργοτέλης στα τελευταία μάτς. Έχει να κερδίσει 5 αγωνιστικές ο Εργοτέλης. Ούτε πρόκειται να κερδίσει τώρα. Κερδίσει την Κυριακή. Ναι. Δεν είναι σε καλά, καλό φεγγάρι. Εννοείται. Η ομάδα του Νίκη Παπαδημητρίου. Δεν πρέπει καν. Παπα. Πώς το λένε? Νίκη Παπαδημητρίου. Παπαδημητρίου ή Παπαβασιλείου. Κάτσε, Χρυσάνθη. Πάλι θα με κάνει τέτοιο. Περίμενε. Πατριωτάκι μου κιόλα. Παπαδημητρίου τον είπε τώρα. Περίμενε. Ναι, το έχεις. Σαρδάμ της ημέρας. Παπα Βασιλείου, σωστό. Ρε εσύ. Έχεις ένα θέμα με τον Είμαι πολύ ντεφορμέ γενικότερα αυτές τις μέρες. Ο Νίκη Παπαβασιλείου. Μετά το χισάι μας είπες στον Παπαδημητρίου. Νίκη Παπαβασιλείου. Και δεν μου λες την Κυριακή θα δούμε το μάνατζερ της Ξάνθης στον Νίκη Παπαβασιλείου. Και έχω μιλήσει και με τον άνθρωπο κιόλας. Δηλαδή, αμαρτία του Θεού. Λοιπόν. Και την Κυριακή θα συναντήσεις τον Γιάννη Παπαβασιλείου. Το μάνατζερ της Ξάνθης. Αν συνεχίζεις να δίνεις έμφαση, θα δώσω κι εγώ σε άλλα έμφαση, να ξέρεις. Όσο πολύ πολύ θα πολιθείς. Όσο. Λοιπόν. Ο συμπατριώτης μου λοιπόν. Γκάτος, ετοιμάσου. Συμπατριώτης μου λοιπόν δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα. Ο Γκάτος. Όχι, ρε. Ποιος? Γκάτος από την Κύπρο. Ο Νίκη. Νίκη, και αυτό τι όνομα, ρε. Ναι. Λοιπόν. Δεν έχει θέμα το Εργοτέλης. Μόνο κακή ψυχολογία έχει, θα έλεγα. Γιατί ναι. Έχει πολλά αρνητικά αποτελέσματα το τελευταίο διάστημα. Εντάξει. Και να αφοσιωθεί λοιπόν στο και πρωτάθλημα. Και βλέπει το αυριανό παιχνίδι με τον Άριος μια ευκαιρία. Να τονώσει κάπως την ψυχολογία του. Να μην την τονώσει καθόλου. Το θέλει το παιχνίδι ο Εργοτέλης. Άσε μαζε που το θέλει το Εργοτέλης. Από πού και ως που το θέλει το παιχνίδι ο Εργοτέλης. Εγώ σου μεταφέρω το κλίμα που γίνεται με τον Εργοτέλη. Τώρα, δεν, είδα πώς το ήθελε μετά το 1-1 με τον ΠΑΟΚ. Δεν μιλάω αριτζίδικα. Ναι. Λοιπόν, αν δεν το ήθελε μπορεί να ήταν 0-3 με τον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων. Τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ λήγουν 1-2, φίλε. Και βλέπει αυτό το μάτσο μια ευκαιρία να τονώσει λίγο την ψυχολογία του Εργοτέλη. Ναι. Έχοντας μέσα στο μυαλό τους και παίχτες του Εργοτέλη και ο προπονητής ότι και ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι σε ένα κακό φεγγάρι και αυτό το κακό φεγγάρι θέλουν να εκμεταλλευτούν. Ο Άρης δεν είναι σε κακό φεγγάρι, φίλε. Έχει διανύει μια αγωνιστική κρίση. Όχι. Τι κάνει. Έχει απώλειες βαθμών, ναι, από τρομερά ατομικά λάθη. Δεν ήταν σε κακό φεγγάρι με τον Πανετολικό Άρης. Εγώ δεν είπα για την εικόνα της ομάδας. Δεν ήταν σε κακό φεγγάρι με τον Παναθηναϊκό Άρης. Ίσα-ίσα με τον Παναθηναϊκό έκανε την καλύτερη του εμφάνιση μέχρι το 66. Όταν δεν έχω τα αποτελέσματα, δεν διανύει μια αγωνιστική κρίση. Δεν σου λέω μικρή ή μεγάλη. Κρίση διανύουμε. Ωραία, αυτό σου λέω. Γιατί την μεγαλώνουμε και από μόνοι μας. Λοιπόν. Και να του πει να το διορθώσω ο Ιντίνη, γιατί είναι όλο στα πλάγια. Να ξέρει τα πλάγια. Ποια πλάγια. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων. Και έτσι έχουν κάπως τα πράγματα για τον Εργοτέλη που δεν έχει προβλήματα εργασμών. Όλη στη διάθεση του Νίκη Παπαβασιλείου. Και ο Καπνίδης που θα έρθει αντιμέτωπος με την πρώην ομάδα του. Δεν πολύ παίζει, Στο τελευταίο έπαιξε με τον Ιγυνιακό που έχασε ο Εργοτέλης 1-0. Είχε και κάποια προβληματάκια τραυματισμών ο Καπνίδης τη φετινή σεζόν. Και ο Κυριάκος ο Μαζουλουξής, και αυτός πρώην παίξει του Άρη. Και ο Μανώλης ο Καλογεράκης που δεν πρόλαβε να αγωνιστεί με τον Άρη, αλλά για ένα μικρό διάστημα
υπήρξε στην ομάδα και ο τερματοφύλακας των Κρητικών. Με τον Τζανακάκη να είναι στην αντίπερα όχθη, έτσι ένα από τα πρόσωπα του αυριανού παιχνίδιου, γιατί επιστρέφει πάλι κόντρα στην ομάδα που τον ανέδειξε ποδοσφαιρικά και είναι το ποδοσφαιρικό του σπίτι ο Εργοτέλης, όπως και να το κάνουμε. Θυμίζω πέρυσι στο παιχνίδι πρωταθλήματος είχε τιμηθεί ο Τζανακάκης από τον Εργοτέλη, και αύριο είναι πιθανό να το δούμε κιόλας στο αρχικό σχήμα τον Κρητικό μπακ απέναντι στην πρώην ομάδα του. Για να πάμε σιγά σιγά και στα της εντεκάδας, που όπως λέγαμε και χθες δεν θα έχει πάρα πολλές αλλαγές, θα γίνει έτσι ένα μικρό rotation από τον Παντελίδη. Νομίζω ότι και οι παίχτες που συμπεριλήθηκαν στην αποστολή δείχνουν με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι κάποιοι δεν υπολογίζονται όταν δεν συμπεριλαμβάνονται σε 18άδα, έστω κάποιοι από αυτούς για το αυριανό παιχνίδι. Πλέον ο Παντελίδης έχει ένα συγκεκριμένο κορμό ποδοσφαιριστών στον οποίο στηρίζεται, τους οποίους υπολογίζει, και αυτούς διάλεξε πλην μίας-δύο περιπτώσεων, γιατί υπάρχουν και μικροί στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι. Και σε αυτούς θα στηριχτεί και στο μάτι της Κυριακής με την Ξάνθη, ο προπονητής του Άρη. Στα πηγάδια, αν γίνει τελικά. Γιατί να μην γίνει. Γιατί λένε ότι οι διαιτητές μπορεί να παίχουν μέσω. Καλά, τι μπορεί. Δεν προκύπτει μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο. Λοιπόν. Για την ενδεκάδα τώρα. Ναι. Είπαμε λίγες αλλαγές. Μας είπες το Εργοτέλη την ενδεκάδα. Δεν μας την είπες την ενδεκάδα. Θα σου πω και την ενδεκάδα του Εργοτέλη. Ναι, ρε φίλε. Δεν μας είπες, θα μας την πεις. Θα την πω μετά. Σου είπα τα νέα του Εργοτέλη, σου είπα πώς το βλέπεις, σου είπα ότι δεν έχει απουσίες. Θα την πω και την ενδεκάδα του Εργοτέλη μετά. Ναι. Λοιπόν, για την ενδεκάδα του Άρη μας αφορά. Την Κυριακή με ποιον παίζει ο Εργοτέλης. Ναι, αυτό ήξερα να το κάνω κι εγώ. Εντάξει. Συνέχισε, πες για τον Άρη, θα το βρω μόνος μου. Βρέστος. Λοιπόν, η ενδεκάδα του Άρη, η οποία δεν θα έχει πάρα πολλές αλλαγές όπως είπαμε και χθες. Ο Τζανακάκης είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στο δεξί άκρο της άμυνας. Υπάρχει μια σκέψη να δούμε ξανά μετά από πάρα πολλά παιχνίδια το δίδυμο Μαύρα και Δελιζήση στο κέντρο της άμυνας. Η μία και μοναδική φορά που το είδαμε αυτό ήταν με Πανιώνιο. Τον Πανιώνιο. Καλά, αυτό θα γίνει προφανώς γιατί λείπει ο Σόουζα, γιατί είναι τραυματίας. Και δεύτερον, δεν θέλει να ξεσκίσει τον Βέλεφ. Αυτό. Θέλει να του δώσει ένα παιχνίδι λίγο να ξεκουραστεί για να είναι πιο φρέσκος μαζί με την Ξάνθη την Κυριακή. Τώρα, πώς θα αγωνιστούν αυτοί οι δύο, θα βρεθεί ο τρόπος να αγωνιστούν. Πολύ μεγάλο μάτς έχει ο Εργοτέλης την Κυριακή. Με ποιον? Να ξεκουράσει πρέπει τους παίκτες του. Εργοτέλης Παναχαϊκή. Νομίζω ότι θα του ξεκουράσει, αλλά τέλος πάντων. Αν δεν του ξεκουράσει, είναι ύποπτο. Λοιπόν. Ξεκούραστη. Και στο αριστερό άκρο της άμυνας, εγώ θεωρώ πιθανό να παραμείνει ο Βαλεριάνος, με τη λογική να είναι ο Μενέντεθ έτοιμος για το μάτς της Κυριακής. Σωστό. Στην είπα χθες, βέβαια, την 11. Όσον αφορά τα χαφ, θα δούμε, όπως λέγαμε και χθες, το δίδυμο Μπάσα Σιώπη κατά πάσα πιθανότητα. Το Ματί για να μένει εκτός ενδεκάδας. Και τον Λαβανό να επιστρέφει, ο οποίος ήταν καλός στα τελευταία παιχνίδια. Πιο σταθερό σε σχέση ο Μπάσα μπορεί να μην παίξει. Διάστημα. Θα δούμε. Λίγο σου λέω μια πιθανή ενδεκάδα, σου λέω σκέψεις αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι θα παίξει. Ναι. Λοιπόν. Με τον Μαρτίνες να παίρνει ρόλο στην επίθεση, πιθανότατα αυτό του την κινεί πίσω από τον Γιουνές, και τον Γκάμα με τον Ματέο Γκαρσία στα άκρα. Σκέψεις. Άρα θα δώσει τον την κοινή ανάση. Θα δώσει τον την κοινή ανάση και ενδεχομένως να τον δούμε στο δεύτερο ημίχρονο για να ξεκουράσει κάποιον άλλον. Μπορεί να το κάνει αυτό. Ματέο. Ή τον Ματέο, ή τον ή ακόμα και τον Γιουνές. Και να παίξει με τον. Το Γιουνές δεν θα τον ξεκουράσει. Και να 20 λεπτά έπαιξε προχθές. Ναι, και να παίξει. Σου και λέω, δεν έχει το ρυθμό και τα λεπτά που έχουν όλοι οι άλλοι. Ναι, και να παίξει. Σίγουρα με το σύστημα με τον Ματέο, 1000%. Ο Ματέο και τον Μπρούνο Γκάμα, φίλε, παίζουν παντού. Εντάξει, ο Ματέο έχει καταφύγει περισσότερα χιλιόμετρα από τον Πορτογάλων, η αλήθεια φέτος. Όπως και να το κάνουμε. Ναι. Και για να ξεκουράσει κάποιον με τον Τιγκινί στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι και γιατί να βάλει τον Τιγκινί και να βάλει κάποιον άλλον. Ποιο να βγάλει δηλαδή. Ποιο να βάλει. Ποιο να. Στο να βγάλει είναι εύκολο. Α, στο να βάλει ποιο είναι. Επιλογές, ποιο είναι άλλοι. Ποιο είναι στο. Για πες τα αποστολή. Είναι δύο πιτσιρίκια. Ο Μπαγκαλιάνης ο Καλίδης. Λοιπόν. Ναι. Οι δύο αμυντικοί της ΚΑΠΑ 19. Λοιπόν. Αναγνωστόπουλος Καντιμήρης Ματέο. Μπρούνο Γκάμα, Βέλεθ, Ντιγκινί, Μαρτίνες, Μπάσα, Γιουνές, Ματίγια, Μαύρα, Μενέντεθ, Σιώπης, Δελιζήσης, Τζανακάκης, Βαλεριάνος, Καλίδης, Μπαγκαλιάνος. Δεν έχει. Δεν έχει επιλογές. Έχει. Τον Ματίγια. Μπορείς να βάλεις. Ποιο να βγάλει. 5-0. Τι γίνεται εκεί. Να βγάλει τον Ματέο Γκαρσία. Και να βάλει. Και να βάλει τον Ματίγια. Και να πάει τον Μαρτίνες στα άκρα δηλαδή και να πάει τον Ματίγια πιο μπροστά. Κάτι τέτοιο.
Κοίτα, αν ο Άρης, γιατί και αυτός είναι ο στόχος, καθαρίσει το μάτς από το πρώτο ημίχρονο, το δεύτερο θα είναι συντήρησης. Αυτό είναι το σκεπτικό. Τι είναι η συντήρηση? Συντήρηση. Άμα δηλαδή κερδίζω 3-0 και ο ΠΑΟΚ 4-0, πώς θα κάνω συντήρηση? Δεν θα πηγαίνει στο ίδιο τέμπο που μπορεί να πήγαινε στην αρχή. Δεν μπορεί να πας και 90 λεπτά full στα κόκκινα, αν είσαι 3-0 στο ημίχρονο. Σωστό και αυτό που λες. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Ναι, αλλά άλλο είναι να παίξω. Γιατί υπάρχει φίλε και ένα παιχνίδι στην Ξάνθη. Ναι, δηλαδή, αλλά ο βασικός μου στόχος που είναι το κύπελο. Ναι. Είναι άλλο να είμαι κλήρος και αντίπαλός μου να είναι ένας εκ των ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού, Ατρομήτου. Πέντε. Πες άλλες τρεις. Τι σε πάνε κάνουμε και κλείσουμε αύριο 0-5. Ναι. Okay. Πολύ δύσκολο. 0-4. Δύσκολο. Γιατί φίλε, με ποιον παίζω? Δύσκολο. Με ποιον παίζω? Δεν είναι το θέμα ποιον παίζεις, το θέμα είναι πώς είσαι εσύ. Αυτό σου λέω. Πώς είμαι εγώ τώρα? Δεν είσαι σε καλή κατάσταση. Γιατί δεν είμαι σε καλή κατάσταση? Δεν έπαιξα καλό ποδόσφαιρο με τον Παναθηναϊκό. Δεν έπαιξα καλό ποδόσφαιρο με τον Πανετολικό μέχρι να αποβληθεί ο Κουέστα. Δεν έχω τους παίκτες αυτούς. Έχεις μια δυσκολία στο γκολ. Είναι goal. Ομάδα Β' Εθνικής. Έχεις μια δυσκολία στο γκολ. Να το βρεις. Να εσύ το λύσεις, δε φίλε. Απλά. Δεν λύνονται αυτά, Χρυσάνθε, μέσα σε 3 μέρες και που πας να παίξεις αύριο με τον Κουέστα. 3 μέρες, δε φίλε. 20 Δεκεμβρίου έχει φτάσει. Χρυσάνθε, χθες με τον Χαριστέα λέγαμε για ρεαλισμό. Εσύ δεν μιλάς με ρεαλισμό αυτή. Με τι μιλάω? Εσύ το βλέπεις... Ο Μπρούνο Γκάμα παίρνει 250 χιλιάρικα και οι παίκτες του Εργοτέλ παίρνουν όλοι μαζί 250. Εσύ το βλέπεις πολύ διαφορετικά. Δεν ζήτησα να βάλει 5 γκολ στον Παναθηναϊκό. Ναι. Στον Εργοτέλ θέλω να βάλει 5 γκολ, όπως βάζει ο Ατρόμητος. Κι άλλο. Βέβαια, άλλο Εργοτέλ, άλλο Θύελα, κάμα τέτοιο. Πολύ διαφορετικό. Η Ξάνθη έχασε την Νίκη Βόλο όμως τώρα. Πολύ διαφορετικό. Τέλος πάντων. Κατάλαβες. Ρεαλιστικά θα βλέπω. Ρεαλιστικά. Έτσι. Ρεαλιστικά λοιπόν μου λες ότι ο Άρης δεν μπορεί να βάλει 5 γκολ στον Εργοτέλ. Ρεαλιστικά. Ενώ πέρσι του βάλει 3. Ωραία να το πολύ ωραία. Παπάθαμε εγκεφαλικό. 2-0 ημίχρονο, 2-3 τελικό. Πολύ καλό μάτσο αυτό. Στο ημίχρονο βρίζαμε τα γατιά μας και τα σκυλιά μας. Και στην επανάληψη, αποθέωση. Ποια αποθέωση? Μπινελίκια πάλι πέφτανε. Όχι τόσο πολλά, εντάξει. Τέλος πάντων. Πάρα πολλά. Ωραία. Λοιπόν, αυτές είναι οι σκέψεις. Αυτό είναι πάνω κάτω και το σχήμα που θα δούμε αύριο στο. Στο Παγκρίτιο. Μόλις γυρίσουμε από τον break θα πούμε και την 11η του Εργοτέλη. Ναι. Λοιπόν, θα πάρεις να στην πούνε. Τι? Θα πάρεις να στην πούνε. Ναι, έχουν στείλει. Εντάξει, την έχω. Την αγώνα. Την έστειλε στο τέτοιο, στον Παντελίδη. Ναι, τον έχω ενημερώσει. Του είπες ποιος κάτι να βάλει αύριο τις ενστάσεις μας και τα λοιπά. Το κουβεντιάσαμε λίγο. Εντάξει, είπε. Ανάξει, μάπε. Θα σε πω. Κουβεντιάζεις με τον Παντελίδη την 11η, παπά. Γιατί επίσης τώρα τα λέμε για πλάκα αυτά, αλλά θα τα πάρει καλά σοβαρά. Κάποια στιγμή κάποιος μου έχουν πει πάρα πολλές φορές σοβαρά θέματα που δεν έχουν αντιληφθεί ότι κάνουμε πλάκα. Ναι. Εγώ, παιδιά, δεν μιλάω με τον προπονητή και δεν κάνω δεκάδες, να ξέρετε. Μιλούσε με τον Ερέρα. Με τον Ερέρα μόνο. Γι' αυτό έφυγε. Και του είπα να βάλει τον μπάσα στόπερ. Πραγματικά. Ρε Ζιπάκο. Πραγματικά, ρε φίλε. Πώς το σκέφτηκες αυτό? Εμπνεύσεις είναι αυτές. Εντάξει. Ωραία. Τι να κάνω. Ό,τι έγινε. Όμως είχε σταθερότητα. Πιο μεγάλη σταθερότητα η ομάδα. Τότε. Σαν σύνολο εννοείς? Ναι. Α, εγώ νομίζω εκείνο το μάτς. Ήταν πιο... γιατί γι' αυτό ήτανε πιο... το τρόμαξα λίγο. Ήτανε, νομίζω ότι ο Άρης σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό πληρώνει την προσθήκη δύο εξαιρετικών ποδοσφαιριστών. Το είπε και ο Χαριστέας λίγο χθες. Ο Μαυράη και ο Σιώπης. Οι οποίοι μπήκαν... δηλαδή ένιωθε η ομάδα ότι πρέπει να μπουν. Και αποσυντονίστηκε κάπως. Και αποσυντονίστηκε η όλη φάση. Ναι. Τέλος πάντων, θα το βρει. Υπάρχει ένα διάστημα περίπου 3 εβδομάδων μετά τη διακοπή για να δουλέψει ο Παντελίδης. Μετά δεν υπάρχουν δικαιολογίες φυσικά. Και να το συντονίσει λίγο το πράγμα. Εντάξει, περισσότερο τώρα σε αυτό το διάστημα της διακοπής θα δώσει έμφαση νομίζω περισσότερο στη φυσική κατάσταση. Δεν σου λέω ότι δεν ασχοληθεί με το τακτικό κομμάτι, αλλά θα επικεντρωθεί νομίζω εκεί. Θα του πει και να μην πηδάνε στα κόρνερ, να μην γυρίζουν την μπάλα πίσω, να μην βγαίνουν μέχρι. Πρέπει να τα πει ο προπονητής αυτά. Άλλο αυτό, Χρυσάνθε. Εγώ σου λέω τακτικό κομμάτι, δεν σου λέω για αυτό το κομμάτι των τέτοιων λαθών. Mm. Για τακτικό κομμάτι. Από αυτά τα λάθη έχουμε χάσει. Να μην κάνουμε τάκλινγκ στο 93 μέσα στην περιοχή. Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί και άλλο. Τώρα ξεφωνίζουμε τον παίκτη στιγμή... για ένα πέναλτι που δεν είναι πέναλτι. Ναι, και δεν είναι πέναλτι εκείνη τη στιγμή. Αυτό όχι, πρόσεχε όμως. Τον ξεφωνίζουμε ενώ δεν είναι πέναλτι. Στην ένταση του παιχνιδιού και ενώ η σφυγμή είναι στο 100. Εντάξει, και έχουν τρέξει όλοι πάρα πολύ, παραπάνω από όσο περίμενε και ο ίδιος ο Παντελίδης. Εντάξει, καμιά φορά δεν είναι μόνο σωματική κούραση, παιδιά, είναι και η πνευματική κούραση. Mm. Εγώ δεν ρίχνω τώρα δικαιολογίες στο τραπέζι για τους ποδοσφαιριστές. Φιλέ, αλλά φέτος, να το βλέπουμε από όλες τις πλευρές. Ο Άρης φέτος έχει κάνει λάθη. Κάνει λάθη για να μάθει. Δεν μαθαίνει.
Ναι. Κάνει λάθη που του έχουν στοιχήσει πάρα πολύ. Αλλά είναι και γκαντέμις. Είναι και γκαντέμις. Είναι και τύχη χρήση από το ποδόσφαιρο. Γιατί είπαμε για τις δύο αλλαγές χθες σχολιάζαμε με τον Άγγελο, του Μαρτίνες δηλαδή σχέση του Σιώπη. Είναι έτοιμος. Ο Μαρτίνες περιμένει. Έχει δοθεί το χαρτάκι. Πάει να τον βγάλει. Είναι η αλλαγή στο 88. Και χτυπάει ο Σιώπης. Και τον κρατάει. Μη τυχόν και ο Σιώπης δεν μπορεί να συνεχίσει. Και από τη στιγμή που επιστρέφει ο Σιώπης στο γήπεδο, μέχρι να γίνει το πέναλτι, η μπάλα δεν έχει βγει έξω. Δεν έχει βγει έξω η μπάλα. Για να γίνει η αλλαγή. Ή με τον Πανετολικό, είχε απλά να περάσει τον μπάσα στο μάτι. Και τρως τον γκολ. Δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβε να εξελίξει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Τέλος πάντων. Πάμε στο break. Θα επιστρέψουμε φυσικά με δικές σας γραμμές. Live on air. Και όλα τα υπόλοιπα σχετικά με το ρεπορτάζ και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Σιδεροκέφαλος ο Καστρίτης. Από χθες έκανε και την πρώτη προπόνηση. Πολύ σημαντικό το παιχνίδι του μπάσκετ το Σάββατο. Πολύ σημαντικό το παιχνίδι του μπάσκετ το Σάββατο. Το παλέ πρέπει να είναι έτσι όπως λέει ο Lucky Jones. Να γίνει η νίκη, η πρώτη εντός έδρας νίκη εδώ που φτάσαμε. Και από εκεί και πέρα όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Πάμε break. Εδώ είμαστε όλα από Τάρις On Air στο Λίμπερο 107,4. Συνεχίζουμε, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7 φυσικά. Πλέον με ανοιχτές γραμμές το 23-10-27 και 3-8. Ο guest star της εκπομπής, αυτός που λείπει καθημερινά, είναι εδώ δίπλα μας. Τα κλειδιά, φίλε. Ναι, το ρωτώ και θα πω πάλι μετά. Όχι, φίλε, όχι. Τα κλειδιά δεν δίνονται. Θα μου τα δώσεις. Δεν τα ξαναδίνω τελείως. Είχες την ευκαιρία σου. Αφού δεν βρεις κόρη, φίλε. Δεν βρίσκεις, δεν βρεις σήμερα. Βρες τον αύριο. Λοιπόν, αύριο θα είσαι και πολλές ώρες εδώ. Από ό,τι προβλέπετε. Αυτές που είμαι κάθε μέρα. Όχι, την προηγούμενη Πέμπτη δεν ήσουν τόσες. Εντάξει, κανονικά όμως επειδή έχουμε και τη βραδινή. Τη βραδινή. Εκπομπή. Λοιπόν, 5-0 είναι το ημίχρονο. Στο πολύ δύσκολο παιχνίδι που δίνει ο Ατρόμητος με τη Θύελλα Σαντορίνης. Κάνα ίχνος fair play, τίποτα. Δεν ξέρω. Περιμένουμε να ακούσουμε με πολύ μεγάλη αγωνία την ενδεκάδα του Εργοτέλη, την οποία δεν έψαξες. Γιατί σαλιάριζες με κάτι κοπέλα στο διάλειμμα. Είχα δουλειά έξω, Χρήσανδε. Τι δουλειά. Είχα δουλειά. Αυτή η μελαχρινή δουλειά ήτανε. Τι μελαχρινή, Χρήσανδε. Πού μιλούσε το τηλέφωνο. Να είστε. Δεν το διαψεύδει. Ούτε καν σχόλιο. Θα το πνίξω αυτό. Να σου πω κάτι. Το πρωί με τον Ασλαμή μπορείς να μου πεις γιατί το μικρόφωνο φωνάζει. Επειδή φωνάζει αυτός. Τι θα τον κάνουμε όμως. Βλέπεις την απόλυτη ηρεμία που έχει εκπομπή. Χωρίς κανένα χρατσαχρούτσα, χωρίς τίποτα. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Να μην φωνάζει ο Ασλαμής. Μάλιστα. Παπαδόπουλος τον ήρεμος είναι. Σχέση με τον Παπαδόπουλο τον άλλον. Έτσι. Μιλάει ο Χρήστος για φωνές εντωμεταξύ τώρα. Αυτό είναι δηλαδή. Φίλε, έχω αρκετό καιρό να φωνάξω. Εγώ φωνάζω όταν εξοργίζομαι. Όταν βλέπω πισόπλατα μαχαιρώματα στον Άρη. Όταν βλέπω συμπεριφορές που δεν συνάδουν με το μεγαλύτερο σύλλογο της Μακεδονίας. Αυτή την περίοδο έχω εξοργιστεί με κάποια λάθη που γίνονται στην ομάδα. Αλλά θεωρώ και είμαι πεπισμένος ότι η ομάδα μπορεί να το γυρίσει. Ότι η ομάδα μπορεί να παρουσιαστεί έτσι όπως της αξίζει. Έτσι με βάση την αξία των παικτών της. Βέβαια, αυτό το πιστεύω εδώ και καμιά 14 αγωνιστικές. Και άλλες φορές το βλέπω, άλλες φορές βλέπω απίστευτα πεδαριώδη λάθη. Και πραγματικά λέω το γιατί. Μου θύμισε ένας φίλος, μου λέει, δεν είναι μόνο αυτά λέει, που έχουμε κάνει εμείς. Γιατί λέγαμε για την αλλαγή του Μαρτίνες και το ότι... Επειδή τραυματίστηκε ο Σιώπης, δεν έγινε αλλαγή και δεχτήκαμε το έγινε το πέναλτι. Ναι. Μου λέει, φίλε, υπάρχει και το άλλο, μου λέει. Ο Πρίγιοβιτς. Έχει σηκωθεί ο Καρέλης. Είναι έτοιμος να γίνει αλλαγή ο Πρίγιοβιτς, ο οποίος δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο. Και πριν γίνει αλλαγή, η μπάλα δεν βγαίνει out, βάζει γκολ ο Πρίγιοβιτς. Και βάζει γκολάρα. Γιατί κινείται πίσω στην πλάτη της άμυνας και δεν μπορεί να τα κάνει ο Καρέλης αυτά σε καμία των περιπτώσεων. Έτσι. Δηλαδή είμαστε. Υπεργαντέμιδες. Και την ίδια στιγμή βλέπεις και αυτούς οι οποίοι με 36-5 τελικές αντί Manchester United μέσα στη Liverpool κερδίζουν 0-1. Λες εντάξει. Okay, υπάρχει το άστρο. Το κάρμα που λέει και ο Κόλκας. Υπάρχει το κάρμα. Το άρμα όμως υπάρχει πάνω απ' όλα. Καλό. Και σε ποιο άρμα ανεβαίνεις. Καλό. Επειδή εμείς δεν ανεβαίνουμε σε άρματα, την πληρώνουμε από τα κάρματα. Τέλος πάντων, άνοιξε γραμμές. Σήμερα δεν υπάρχει διάθεση από τον κόσμο γιατί τους έχει ηρεμήσει ο Χαριστέας όλους. Οπότε είμαστε πιο χαλαροί.
Περιμένουμε βέβαια με αγωνία να μας πεις την ενδεκάδα του Εργοτέλη κάποια στιγμή. Μας έχεις πει από τις 5 και 25 να μας πεις την ενδεκάδα του Manchester United Εργοτέλη, αλλά δεν μας τη λες. Σε λίγο στην πω. Νίκας Μανίκας, Λιάς Καραμπαλίκας, Γενικολιάς Βουρδουμπάς Κεντρικόπουλος και μπροστά μόνος του Νίκονας. Αυτή είναι η ενδεκάδα. Για ξαναπες την λίγο. Καλή. Νίκας Μανίκας, Λιάς Καραμπαλίκας, Γενικολιάς Βουρδουμπάς Κεντρικόπουλος και μπροστά μόνος του Νίκονας. Ω, πάρε μεγάλε. Καλή. Σε λίγο αυτή θα είναι η ενδεκάδα. Έτσι που πας. Θα παίξω καπνίδες από την αρχή. Τον βάλεις. Νομίζω θα τον δούμε από την αρχή τον καπνίδι, στο αμερικανικό παιχνίδι. Ναι, αυτό μας έλειπε. Να αποκλειστούμε από τον καπνίδι. είμαστε ικανοί για όλα εμείς. Για τα πάντα. Παρακαλώ. Πάμε γραμμές. 23, 10, 287, 888. Έλα, Χρήστανθε. Έλα, Κλειωμένη. Λοιπόν, να χαιρετήσω και τον Νίκο. Γεια σου, Κλειωμένη. Χαίρετησε εδώ. Δεν ξέρω αν είπατε την ενδεκάδα του Άρη, την πιθανή ενδεκάδα ναι, του Άρη. Την είπαμε. Την είπατε, ε. Να μας ακούσα την αρχή για να την ακούς. Ναι. Ναι. Λοιπόν, η άποψη η δική μου πια είναι, χωρίς να την έχω ακούσει. Ναι. Αριστερό μπακ. Ναι. Από εκεί θα ξεκινήσω πρώτα. Ναι. Επειδή το μάτς είναι εκτός έδρας, το Μενέντες τον φοβάμαι γιατί είναι ευάλωτος αμυντικά. Καλά, ο Μενέντες δεν θα παίξει για να παίξει βασικό στην Ξάνθη. Πάμε παρακάτω. Θα περιμένω τον Βαλεριάνο. Ο Βαλεριάνος λοιπόν, θα είναι. Ωραία. Αυτό το πείραμα με το Μαυράε δεν βγαίνει συνέχεια, επιμένει. Πρέπει να πάρει ανάση ο Βέλεθ. Δεν γίνεται να παίξει ο Βέλεθ Κυριακή, Σάββατο, Πέμπτη, Κυριακή. Ναι, αυτή τη στιγμή εκεί πέρα στην άμυνα με το Δελιζήσι μαζί υπάρχει μια τέτοια. Καλά, εντάξει, ο Καπνίδης θα είναι ρε παιδιά από την άλλη πλευρά. Άμα δεν μπορεί ο Μαυράε να παίξει με αντιπάλους Β' Εθνικής, τι το φέραμε. Ή ο Καπνίδης ή ο Ιατρούδης. Εμένα δεν μου δείχνει αυτό ο παίκτη, δεν μου δείχνει απροσάρμοστο τελείως. Εντάξει, θα προσαρμοστεί. Με παιχνίδια προσαρμόζεσαι. Και το τρίτο όσον αφορά για το Σιώπη. Μάλιστα. Κόντρα όσα λέγονται για το Σιώπη. Εντάξει, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Μετά τα δύο σοβαρά λάθη, δεν ξέρω αν υπάρχει. Εντάξει, θα είναι ο Μπάσα και δίπλα πρέπει να είναι κάποιος άλλος, έτσι δεν είναι. Ο Σιώπης θα είναι. Ο Σιώπης θα είναι πάλι. Άμα δεν πρέπει, με τον Εργοτέλη παίζουμε, ρε παιδιά. Δεν παίξουν, με ποιους θα παίξουμε. Να φέρουμε τον Ιτζόγλου στην αποστολή. Α, για τον Ιτζόγλου. Πάλι με θύμισε στον Ιτζόγλου. Ναι. Λοιπόν, ο Ιτζόγλου μάλλον θα είναι από αυτούς που θα φύγουν. Μάλλον. Από ό,τι βλέπω. Μάλλον. Ξέρω εγώ, τον έχουν έτοιμο ήδη. Τον βγάλουν τα εισιτήρια, ξέρω εγώ. Δεν χρειάζονται εισιτήρια. Τι να πω, εγώ το στην πόλη θα μείνει. Ο Ιτζόγλου είναι από τους παίκτες νομίζω που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Τον Ηρακλή στην προσπάθεια ανόδου. Άλλοι αποφασίζουν. Ναι. Τώρα ελπίζω να μην έχουμε τίποτα ντράβαλα αύριο. Και εμείς αυτό ελπίζουμε, να είμαστε ήρεμοι για να πάμε ήρεμα στην Ξάνθη. Ναι, ήρεμα στην Ξάνθη, αλλά κάποιοι παίκτες, σου λέω, αυτοί οι παίκτες που κάνουν συνέχεια τα λάθη. Γιατί έρχονται και από αεροδρόμιο. Ναι, αυτά τα λάθη, το συγκεκριμένα για το Σιώπη, είναι φρόνιμο για να ξελαμπικάρει και το μυαλό του λίγο. Μπορεί να μείνει σε καλή κατάσταση, όπως είπες, ψυχολογική. Ναι. Δεν νομίζω ότι αν μείνει ο Σιώπης, ας πούμε, στον πάγκο, δεν υπάρχει αντικαταστάτη. Μπορεί να μείνει την Κυριακή στον πάγκο. Να μείνει την Κυριακή στον πάγκο. Ναι. Αυτό θα είναι. Μπορεί. Και αυτό θα είναι καλό. Δεν το ξέρεις. Πάντως, όσοι παίξουν αύριο, με εξαίρεση κάποιους οι οποίοι εντάξει δεν γίνεται να βγουν, όσοι παίξουν αύριο, το πιθανότερο είναι 4-5 από αυτούς να μην παίξουν την Κυριακή. Και μια ερώτηση θέλω και ένα στον Νίκο, όποιος μπορεί. Ναι. Ο Μενέντες ναι. Μπορεί να παίξει half extreme. Πώς δεν μπορεί, ναι. Αντί, έχει παίξει σε αρκετά μάτς, αν το έχεις προσέξει. Στα μάτς που χάνεις ή στα μάτς που χρειάζεσαι έναν επιπλέον παίκτη, ο Μενέντες στα περισσότερα από αυτά έχει ανέβει πάνω από τη μέση και παίζει. Ναι, να είναι και έβγαλε και την assist στο Ντιγκίνι προχθές. Ναι, ο Βαλεριάνος να είναι αριστερό μπακ και ο Μενέντες να ξεκινήσει. Το είχε δοκιμάσει ο Ερέρα αυτό που λες με τους δύο στο match, νομίζω με την Τεχάγκ. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι Τεχάγκ ή άλλο, αλλά το είχε δοκιμάσει ένα παιχνίδι. Και πήγαν καλά. Εντάξει τώρα. Καλά. Σχετικό είναι αυτό τώρα. Δεν πήγαν καλά. αλλά ήταν φιλικό τώρα. Ήταν τα πρώτα τα match. Ναι, γενικά ωραία, αν λοιπόν θυμάσαι όσοι θυμάστε το τι σημείωνα από τις ανταποκρίσεις, είχα πει για το Μενέντες και είχα πει και για το Ματίγια ότι ναι μεν έχουν πολύ καλά στη μένα, αλλά στην προετοιμασία μόνο στη μένα είχαν καλά. Είναι οι δύο Ισπανοί που δεν πατούσαν τόσο καλά. Αποδεικνύεται ότι όντως είχαν τα θεματάκια τους. Ο Μενέντες πάντως είναι βελτιωμένος
στα τελευταία 3-4 παιχνίδια. Με εξαίρεση βέβαια αυτό το όργιο που κάνει με τον Ατρόμητο στο πρώτο γκολ. Με το Ματίγια βέβαια, αυτό που δεν ξέρουν πολύ. Ναι, γι' αυτό και τον, έχω, τον θεωρώ πολύ ευάλωτο αμυντικά τον Μενέντες. Είναι, είναι. Ένα τελευταίο, στις μεταγραφές υπάρχει περίπτωση να παρθεί αμυντικό χαφ από αυτό που λέμε να μαρκάρει, όχι να μαρκάρει, να είναι δύσκολα. Το μαρκάρι. Δύσκολα. Έχεις τέτοιους. Δύσκολα. Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, μάλιστα. Οι προτεραιότητες είναι εξτρέμ, back, αριστερό μάλλον, και φορ. Υπάρχουν ονόματα σίγουρα, Υπάρχουν και ονόματα και υπάρχουν και ονόματα που έχουν προκριθεί. Και υπάρχει και μια λίστα με καμιά 70 ονόματα, 80 και υπάρχει και μια δεύτερη λίστα από τα 70, έχουν μείνει 10 και από τα 10 θα έρθουν 3-4. Μάλιστα, μάλιστα. Έγινε λοιπόν, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Τι έπαθε ρε ο Ματίγια, θες να το δικαιολογήσεις? Με το Ματίγια υπάρχει μια λεπτομέρεια για το περασμένο καλοκαίρι και για ένα κομμάτι της προετοιμασίας. Ποιο ρε φίλε είναι? Ποιο ρε φίλε είναι? Δεν διαβάζεις Άρησης? Διαβάζω Άρησης, αλλά... Τι, δεν διαβάζω τα κείμενά σου στην Άρησης, ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ποιο είναι, το εκτιμώ. Ποιο είναι? Ο Ματίγια για ένα διάστημα. Ναι. Το που δεν ξέρουν πολύ. Κάτσε, ήταν κάτσε, ιατρική η λόγη. Ναι. Δεν έπρεπε, δεν πατούσε καλά. Δεν έπρεπε να υδρώνει πάρα πολύ. Για την προετοιμασία σου μιλάω τώρα. Αυτό το έγραψε στην Άρηση. Υπάρχει λόγος. Γιατί... Το έχεις γράψει χωρίς να είναι τίτλος. Τι? Τι χωρίς να είναι τίτλος? Πρόσεχε λίγο για να καταλάβετε. Σας το λέω πάντα και στα κείμενα στο Λαμπαοτάρης. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, δεν μπορείτε να αντιληφθείτε πόσος πολλοί, ναι, που διαβάζει ένα κείμενο ανάλογα με τον τίτλο που έχει. Ναι. Ή διαβάζει μόνο τον τίτλο. Ναι. Αν λοιπόν αυτό που μου λες τώρα, που εγώ το ακούω πρώτη φορά, με ενημερώνεις δηλαδή, και επίσης δεν το έχεις γράψει στο Λαμπαοτάρης, απολύεσαι, ότι δεν έπρεπε να υδρώνει πολύ και δεν ήταν τίτλος στο σχετικό κείμενο, απολύεσαι και από την αρχή σε, που δεν μπορώ να σε απολύσω από εκεί. Έξω. Αλλά σε απολύω εγώ. Απολύεσαι. Να το είδω. Ναι. Ναι. Έτσι. Σωστό. Γιατί μετά τι αυτό δηλαδή γίνει, δεν μπορούσε να υδρώνει. Για ένα θέμα. Να σου πω κάτι. Τι έχεις παρατηρήσει στο Ματίγια από τη μέρα που ήρθε διαφορετικό σχέση με τώρα? Τι έχει περισσότερο πάνω του? Αφέλεια. Πάνω του, ρε Χρυσάδε. Δεν εννοώ στα χαρακτηριστικά του μέσα. Μαλλιά. Ωραία. 2-31-0-2-87-3 οκτάρια ανοιχτές. Πήραμε παίχτη που δεν έπρεπε να τρέχει. Ανοιχτές οι γραμμές. Είχε λοιπόν ένα ιατρικό θέμα, ναι, που δεν το έχεις γράψει ακόμα στο Λαμπαοτάρης. Έχει πει, τελειώνει η εκπομπή και ακόμα δεν το έχεις γράψει. Ξανά απολύεσαι. Λοιπόν, και δεν μπορούσε να τρέχει, να υδρώνει. Τι? Ήταν για... ποδοσφαιριστής που δεν έπρεπε να τρέχει. Για ένα διάστημα, όχι για πάρα πολύ. Για ένα διάστημα. Είχε ένα θέμα. Πήραμε παίχτη ο οποίος δεν πρέπει να όχι τρέχει. Μεγάλο. Καλά, μην το δώσω τώρα τεράστιες διαστάσεις. Πόσο να το δώσω? Γι' αυτό περπατούσαμε στο γήπεδο. Όχι για ένα μήνα. Έκανε ο άνθρωπος μια θεραπεία ένα διάστημα. 2-3 εβδομάδες αυτό. Πώς γίνεται ρε φίλε να παίζεις μπάλα και να μην τρέχεις? Δεν σου πει κανένας να μην τρέχει, να μην δρώνει πάρα πολύ. Γιατί έκανε αυτή τη θεραπεία. Δεν έπρεπε να υδρώνει πάρα πολύ. Γιατί έκανε αυτή τη θεραπεία. Δηλαδή και πώς καταλαβαίνεις πόσο υδρώνεις? Για τα μαλλιά του. Ναι. Τι να κάνουμε. Δεν βλέπεις ότι έχει περισσότερα πλέον. Συγγνώμη, για τα μαλλιά του περπατούσε στα πρώτα παιχνίδια. Δεν περπατούσε. Εγώ σου λέγα τις προπονήσεις πριν τα φιλικά ακόμα, εντάξει. Στο κομμάτι της προετοιμασίας αρχή που είχε έρθει. Πάνω στο 35 πηγάδια. Αυτό τι θεραπεία δεν πρέπει να υδρώνεις? Αυτό δεν το είπε ο γιατρός, αυτό έκανε. Νερό έκανε. Επιτρέπονταν, μπάνιο έκανε. Φαντάζομαι ναι, εντάξει. Τώρα δεν ξέρουμε λεπτομέρειες για τον μπάνιο κτλ. Αλλά τι να σου πω. Και εσύ κατευθείαν θες να βαθύνεις τα πάντα. Και το έγραψε αυτό στην άρεση, είσαι. Αφού πραγματικότητα, μια πραγματικότητα. Και πώς ήταν ο τίτλος? Δεν θυμάμαι, ρε, ο λόγος που δεν τρέχει ο Μενέντεθ. Τόσους μήνες έχει. Τα μαλλιά του Μενέντεθ. Ματίγια, χάρηκα. Του Ματίγια, ναι. Έχει μήνες, ρε, τώρα τι να σου πω. Λοιπόν. Είδες τι μαθαίνεις στην εκπομπή όλα about Harrison Air. Φίλε ακροατά, μαθαίνεις πράγματα που δεν τα ξέρει ούτε ένας εκ των παρουσιαστών. Μάλιστα. Ναι. Άρα, μάθημα να προσέξεις τους τίτλους σου. Γιατί δεν το έχει μάθει κανένας αυτό που είπες. Δεν μου το έχει πει κανένας. Δεν διαβάζει κανένας τα παραθλητικά σου. Πολύ να βάζεις καλύτερους τίτλους. Αρκετοί τα διαβάζω. Τι? Αρκετοί τα διαβάζω, μην αγχώνεις. Τα παραθλητικά σου. Συγγράφεις για κανένα παίχτη πρέπει να παίζει οπωσδήποτε ή θα πρέπει να μείνει στην ομάδα? Όχι. Εντάξει, φίλε, εγώ γράφω, γι' αυτό σου λέω. Mm. Θεωρώ ότι έπρεπε να μείνει ο Πασάς. Φίλος μας γι' αυτό. Τον έφαγες γι' αυτόν. Πάει. Πάει και ο Πασάς, πάει και ο Ντούνης. Τους κατάπιες. Τέλος πάντων. Και ο Τσουμάνης.
οι οποίοι πάντως περνάνε και παίρνουν κανονικά τις δόσεις τους από το διακανονισμό που έχουν κάνει τα παιδιά. Είναι καλά. Πληρώνω κάποιο παιδί τελικά. Φέτος πληρώνω κανονικά. Ναι. Πού τα βρήκε. Ποια. Θα ρωτήσει κάποιος. Τηλεοπτικά τη ΕΡΤ. Έχουμε 5 εκατομμύρια budget, 2 εκατομμύρια. Οι απορίες είναι στον Άρη. Πού βρήκε τα λεφτά ο Καρυπίδης, ναι. Και γιατί είναι ο Διαμαντόπουλος εκτός αποστολής. Σωστό. Και αυτό είναι το δεύτερο. Εδώ ένας έγραψε για το μάτς με τον. Λίγο πιο χαμηλά το χάλι. Ναι. Ένας έγραψε για το μάτς πριν το μάτς με τον Πανετολικό, λέει γιατί είναι σώζο εκτός αποστολής. Δεν πολεμάμε. Δεν τον φάμε. Τον διώχνουμε. Ο Σώζο, ο οποίος συνεχίζει τη θεραπεία του στην Αθήνα. Έτσι, μετά την χείριση που έκανε. Θεραπεία στην Αθήνα. Ναι. Παραμένει στην πρωτεύουσα. Γιατί δεν κάνει στη Θεσσαλονίκη. Γενναιόταν. Λοιπόν, και. Μέσα στο επόμενο διάστημα θα επιστρέψει. Στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ή να μείνει μόνη μας στην Αθήνα. Λες. Λοιπόν. Έχει βρει το Σιμώες εκεί πέρα, έχει κάνει καλό παρέα. Έχει βρει το Σιμώες εκεί. Αλλά θα του φύγει και αυτό τώρα. Τον πουλήσουμε στην ΑΕΚ. Αν έρθει ο Μελισσανίδης. Έχει στόπερ, η ΑΕΚ. Τι να έρθει ο Μελισσανίδης. Δύσκολα. Μετά το ανέκδοτο της ημέρας. Έτσι πάμε στο break το τελευταίο. Πάμε στο τελευταίο break και θα επιστρέψουμε με Μελίσσα. Μείωση μισθού, φιλέ. Και τέτοιο, αγωγή γιατί άναψε τσιγάρο μέσα στο στούντιο. Αγωγή. Κανονικά. Έρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Το που είναι το τσιγάρο. Καπνίζεις στο γραφείο δηλαδή. Όχι, στο δασάκι το έχω αφήσει. Εκεί, αυτό λέω. Έξω. Στην αίθουσα σύνταξης. Έξω το παράθυρο. Μολύνεις το περιβάλλον. Εσύ με το αυτοκίνητο δεν μολύνεις το περιβάλλον. Μολύνω. Ωραία. Αλλά έχω βάλει τέτοιο. Έχω πάρει αυτοκίνητο το οποίο είναι με λίγους ρήπους. Όταν πήγες δηλαδή σαν την προσωπία τους, είπες θέλω παιδιά να μάξεις, να ξέρετε με λίγους ρήπους. Το εξάρι. Δεν θέλω να μολύνω το περιβάλλον. Με τη νέα δουλειά. Γιατί το πρώτο μέλημα του Χρήσανθου είναι να ξέρει το περιβάλλον και θα το μολύνει ή όχι. Είμαι φανατικός αντικαπνιστής. Αυτό το έχω διαπιστώσει εδώ και 8 χρόνια. Δεν χρειάζεται να φανατικός. Φάσουμε σε αυτό το σημείο. Εντάξει, είναι μια και το συγχωρεμένο τον πατέρα μου, ναι. τον ξεφώνιζα πάρα πολύ. Άξι. Για το συγκεκριμένο θέμα. Και εγώ ξεφώνιζα τους δικούς μου όταν ήμουν πιο μικρός. Και τώρα καπνίζω. Και τώρα καπνίζω. Είναι αλήθεια. Αν αρχίσουν οι κόρες ή ο Χρήστος να καπνίζει, θα τους αποκληρώσω. Πειράζει, αγόρι μου. Κάτσε κάτι. Λοιπόν, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Ο Παπαδόπουλος ακόμα περιμένουμε μαζί με την 11η εργοτέλη. Είναι κρατικό μυστικό. Α, την πόρη, φίλε. Άντε, περιμένω. 6-0 ο Ατρόμητος. 6. Ναι, σε κάθε κύπελο βάζει 6. Σε κάθε μάτσο. Και έχει ακόμα. Εντάξει, καλά πάμε. Όπως και στον Άρη, νομίζω ότι και ο Ρωτέλης δεν θα έχει πολλές αλλαγές σχέση με το μάτς κόντρα στον Αιγινιακό την περασμένη. Γιατί ρε φίλε, την Κυριακή έχει μάτς της ζωής και θανάτου. Όχι, όχι. Δεν τι να το κάνει, αδιάφορος είναι. Πιθανή την κάδα είναι, δηλαδή, ο Κατσιμήτρος ο τέρμα. Ποιος? Κατσιμήτρος. Δεν μπορώ να βάλω 4 γκολ στον Κατσιμήτρο. Κατσιμήτρος. Ναι. Ο βασικός είναι αυτός. Μια παίζει αυτός, έχει πέσει ο Καλογεράκης. Ο Κοζορώνης. Ναι. Με τον Μπάτζιο θα είναι τα στόπερ. Ποιο? Με τον Μπάτζιο. Πού είναι ο τέτοιο μας Λοξής? Δεξιμπάκ τον χρησιμοποιεί. Ωραία, τον ναι. Χρησιμοποιεί και τον κάνει γιο-γιο. Αριστερά ο Γιακούμπου. Ποιος? Καλός παίκτης είναι αυτός, θα τον δεις αύριο. Ο Γιακούμπου. Πολύ καλός παίκτης. Από πού είναι? Δεν θυμάμαι εθνικότητα, αλλά είναι καλός ποδοσφαιριστής. Μαύρος είναι. Ναι. Ωραία. Τι θα ήταν. Γιακούμπου. Αγαπητοί. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Ο Μπουτσάκης με τον Μπρούς. Μπρούς. Ναι. Θα είναι το δίδυμο. Στα χαφ. Στα χαφ. Ναι. Και μπροστά θα έχεις τον Καπνίδη στην κορυφή. Ναι. Τον Ιατρούδη με τον Έφορτ στα άκρα. Ναι. Και τον Τζέλιο λίγο πιο πίσω. Συγγνώμη, με τρεις επιθετικούς θα παίξει ο Εργοτέλης. Τέσσερα, δεν τρέναρες. Αυτό παίζει. Και θα παίξει με τρεις επιθετικούς, ξαναλέω. Τρεις επιθετικούς. Τρεις επιθετικοί είναι αυτοί. Ο Έφορτ είναι winger. Αυτό λέω, με τρεις επιθετικούς. Ο Ιατρούδης είναι φορ, ναι. Δύο winger είναι. Και ένα φορ θα παίξει. Πάει καλά. Ο Ιατρούδης είναι winger. Είναι φορ απλά επειδή είναι γρήγορος ποδοσφαιριστής, ναι. Τον εκμεταλλεύεται και στα άκρα καμιά φορά. Μάλιστα. Εκεί μάλιστα. Το χρησιμοποιείς δηλαδή με τον Εγινιακό και έχει τον Καπνίδη στην κορυφή. Και χάσανε από τον Εγινιακό. Χάσανε 1-0, ναι. Και αυτοί που χάσανε από τον Εγινιακό, θες να μου πεις ότι δεν μπορεί να τους κερδίσει ο Άρης 4-0. Μακάρι. Εγώ μ' άρεσε να κρατώ πάντα μικρό καλάθι. Ωραία. Εγώ φυσικά κρατάω μικρό καλάθι. Αλλά λέω ότι κάποια στιγμή. Όπως πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Πρέπει να έχουμε και προσδοκίες. Δεν γίνεται να υποβιβάζω συνέχεια τις προσδοκίες μου και να μιλάω φέτος για τον Άρη όπως μιλούσα για τον Άρη της Β' Εθνικής.
Έχω απέτηση αύριο η ομάδα να μπει και να καθαρίσει το μάτς γρήγορα. Αυτό θέλει. Αυτό είναι και το βασικό. Ωραία. Και εγώ θέλω να πάρω το κύπελο. Αυτό θέλει. Για να πάει στο δεύτερο ημίχρονο σε ένα 45 λεπτό συντήρηση δυνάμεων. Εγώ δεν θέλω τη συντήρηση αλλαγών. Γιατί έχει και μάτς δύσκολο στην Ξάνθη. Στα πηγάδια. Άντε, όπου δεν έχει καλή προστορία, το κοιτούσα λίγο σήμερα. Ποιο? Στην Ξάνθη. Για πρωτάθλημα μιλάω καθαρά. Το Πανετολικό δεν είχε χάσει ποτέ και έχασε. Και έχασες, ναι, τώρα θα κερδίσουμε στην Ξάνθη. Αλλά έχει ζήσει έντονη στιγμή στην Ξάνθη. Έχω ζήσει. Έχει ζήσει εσύ, Χρήστα. Ναι. Δύο φορές το κύπελο. Ναι. Έτσι. Η ισοπαλία εκείνη τη σεζόν 12-13 στο τέλος παρήμες κατηγορία. Ναι. Έντονη στιγμή για εκείνη. Ναι. Έχει έντονη στιγμή. Εντάξει. Νίκη με τελευταία αγωνιστική που ο Ολυμπιακός Βόλου του Μπέου κέρδισε τον Παναθηναϊκό με σφαγή, με μάνταλο. 1-2 βέβαια. Ναι. Εκείνη την κολλάρα του Ντανίλο. Έτσι. Λοιπόν, εκεί ήμουνα. Ναι. Και εκείνο το 0-2 εύκολο. Μια γκολάρα μου έχει βάλει ο Λαμπριάκος. Με Ουμπίντες και Καστίγιο που είχε πέσει ο κεραυνός και είχε πέσει το ρεύμα. Πολύ ωραίο ματς εκείνο. Έχω δει Έντι Τζόνσον, έχω δει Δαλούκα στο κύπελο το 1-1 σε ένα ματς λάσπη. Θεία δίκαια εκεί πέρα που έκοβε ο Ευθυμιάδης των τέτοιων, τον Χαβίτο μόνο του με την εστία από πάσα αντιπάλου έδωσε offside. Ο Δαλούκας. Εκεί δεν έχει σημειώσει εγώ και το πρώτο γκολ με τη φανέλα του Άρη, κάνω λάθος. Ναι, 1-1. Εκεί ήταν, ναι. Με σουτ κατά τα πόδια του τερματοφύλακα. Με μαύρη στολή ο Άριστος. Με μαύρη στολή. Σαν να θες το βάλει αύριο. Ναι. Λοιπόν, έχει γενικά εντάξει στα τελευταία χρόνια και παλαιότερα βέβαια υπάρχουν κάτι 2-4 που έχει κερδίσει ο Άρης. Βέβαια έχει φάει και κάτι 4. Το Μαρσέλο. Μαρτσέλο. Να το γκολ τη Θίελα. Το χάσε. Τι κάνει ρε αγόρι μου. Βγαίνει μόνο το χάνει. Λοιπόν. 0-6 είναι το μάτσο, εκεί στο 72. Ένα τέτοιο όμιλο εμά να μα κάτσε. Τι όμιλο σου κάτσε δηλαδή, με τον Εργοτέλ και τον Αίτητο Σπάτων σου. Αν είχε και τον Αίτητο Σπάτων. Εδώ ήταν πιο δύσκολο ο όμιλο. Είχε Ηρακλή και Παζιάννενα. Που έχουν 6 βαθμού. Ο Ηρακλή και ο Παζιάννενα. Και θα έχει 6 και ο Ατρόμητο. Απλά επειδή θα έχει 6, ρίχνοντα 6. Στην ίδια φορά. Γιατί πήγε στον Ηρακλή. Του ρίξε το εξάμπαλο. Και τότε λέγανε γιατί καθόταν ο Ατρόμητος και τα βάζε τα γκολ. Να γιατί τα βάζε τα γκολ. Περισσότερο το λέω γιατί θες ένα τέτοιο παιχνίδι. Έτσι ένα μεγάλο σκορ λίγο να ξεμπουκώσεις, να πάρεις και λίγο τα πάνω σου. Χωρίς το 6-1 εκείνο το Ατρόμητος, ξέρεις τι έμενε έξω. Χθες. Εκπληκτικό παιχνίδι. Αν ο Ατρόμητος κέρδιζε 2-1 τον Ηρακλή σε εκείνο το μάτς. Φοβερό σαμπάρι. Χθες έμενε έξω. Φοβερό σαμπάρι. Έμενε έξω τώρα. Και ας έρθει και 16. Να το. Το βάλε. 7. 0-7. Τι γίνεται. Κοτσόπουλος. Αριανάκη που δεν ήρθε στον Άρη. Οπα. Αυτός. Πού πας ρε τρίφου. Το ξέρει η μανούλα σου. Τι γίνεται. Ο προπονητής του αυτό του Στιέλλας ποιος είναι. Ε. Κάποιος που μάλλον από αύριο δεν θα είναι. Ε όχι ρε φλεξικά από τον Ατρόμητο χάνει. Ναι και πάλι έλεγες να θα μας είναι πολύ βάρη. Εντάξει 7-0. Η άμυνα που ήταν. Τι. Η άμυνα που είναι. Έλειπε. Την παίρναμε, αλλά δεν το σήκωνε. Ναι. Μας... Εδώ έριξε 4 σε εμάς ο Ατρόμητος, ρε φίλε. 0-7 ο Ατρόμητος του Ντάμιρ Κάναντι. Ναι. Προλαβαίνει ο Ηρακλής που γράφανε τσεκάρει το εισιτήριο. Τσεκάρει το εισιτήριο. Δηλαδή πραγματικά. Εκπληκτικά πράγματα. Στο κύπελο Ελλάδος. Φοβερά και απίστευτα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον πάστο Ατρόμητο με την Θύελλα Καμαρίου. Έτσι. Έχουμε γραμμή, βέβαια. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Τι, και άλλο θα μπει. Για να κάνω 8, ρε φίλε. 7 είναι. Όμω 7,5 το έχει βάλει. Τι το έχει βάλει. Δεν παίζω στοίχημα και το ξέρετε. Και εσύ και εσύ. Ναι. Και, δεν και εσύ και εσύ. Και εσύ και εσύ. Χθε σου ζητώ συγγνώμη γιατί ήμουν σε μια δημόσια υπηρεσία και δεν μπορούσα να σηκώσω το κινητό μου. Όπα, όπα. Γι' αυτό είχαμε ένα θέμα. Έλα. Εγώ δεν ήμουν σε δημόσια υπηρεσία, αλλά έπαιρνε τον Παπαδόπουλο. Εντάξει, την ώρα πρωί ήταν για σένα. Ναι, σωστό. Μ' αρέσει που απολογείται όμως, εντάξει, καλό δρόμο είναι. Έτσι, σωστό. Είναι σε καλό. Έχει αντιληφθεί ότι αρχίζουν τα χαστούκια και σου λέει να υπάρχει ένα μηχανάκι διαφυγής. Απλά. Ότι το έχει αντιληφθεί είναι το μόνο σίγουρο που δεν ξέρει. Σου λέει να υπάρχει ένα μηχανάκι διαφυγής, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Ότι το έχει αντιληφθεί. Το έχει αντιληφθεί. Mm-hmm. Ιδίως μετά την Κυριακή. Τι έγινε. Είναι τυχερή που η Κυριακή, φίλε, είναι Χριστούγεννα. Γιατί αν δεν ήταν Χριστούγεννα την Κυριακή, θα είχαμε θέματα. Συνεφιασμένοι. Γι' αυτό να πάνε να κερδίσουν, λοιπόν.
Βεβαίως. Για να μην έχουμε άλλα θεματάκια. Όπως το έχω πει άπειρες φορές, δεν μπορούν εκεί που είναι ξένοι Έλληνες να ρωτήσουν τον Κολτσίδα να τους πει τι είχε γίνει μετά το 0-4 στο Χαριλάο. Γιατί τον Κολτσίδα? Ας ρωτήσουν αυτούς που ήταν στο Αιγινιακό Άρης. Καλά, δεν είναι μείναν και πολλοί. Ναι. Από τότε. Έχει μείνει κανένας, νομίζω δεν έχει μείνει κανένας. Έμεινε, φίλε, ήταν ο Σόζα, ήτανε. Ο Σόουζα ήταν πρόπερση στο Αιγινιακό Άρης 1-1. Δεν ήταν. Όχι, δεν ήταν. Α, πέρσι ήταν η πρόπερση. Πρόπερση ήταν. Την πρώτη χρονιά. Κανένας δεν έχει μείνει. Δεν έχει μείνει κανείς. Ο Σόουζα έχει έρθει τον επόμενο Γενάρη. Τσεκάρει το ειστήριο ο Ηρακλής Λί. Ενώ ο Γιώργος Κολτίδας μπορεί να του πει τι είχε γίνει. Την επόμενη ακριβώς. Σωστό και αυτό. Οπότε να μην φτάσουμε στο σημείο μου. Για εκείνο το μάσο με τον Αιγινιακό μπορεί να πάρουν τον Μιλούνοβιτς τηλέφωνο. Ξελιποθύμησε. Νομίζω ότι... Θα σου ρωτήσουν τον Καπνίδη αύριο. Θα τους δώσει μια καλή εικόνα. Α, ναι. Α, ναι, ήταν. Ναι. Σωστό. Ήταν. Λοιπόν, αύριο είναι δύσκολο το μάτι, δεν είναι εύκολο. Έτσι. Να το κάνεις εύκολο. Και το γήπεδο είναι για τα σούρμενα εκείνο. Να το κάνεις εύκολο, δεν με νοιάζει. Τι εννοεί για τα σούρμενα? Ορίστε. Ότι είναι κακός αγωνιστικός χώρος. Ναι. Όχι, ενημέρωση που εγώ είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Εντάξει, τώρα εγώ από ό,τι θυμάμαι μια φορά το είχα δει, ναι, με τους έξω από εδώ όταν ναι παίζανε. Ήταν λίγο κυτρινισμένο, εντάξει, okay. Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει, να είναι στο 15-02 να τελειώνουμε. Αυτό είναι η ουσία, φίλε. Να τελειώνεις, πάνω να αποβάλεις και το άγχος, να ηρεμήσεις, να ξεκουράσεις λίγο την ομάδα. Και να ακούει ένα στο ραδιόφωνο πόσο είναι και το άλλο το μάτς. Αυτό, ναι. Να είναι εκεί πέρα ένα στον πάγκο. Και όταν βάζει ο ένας γκολ, να βάζει και ο άλλος. Αυτό. Και ναι, να λήξει ακριβώς το ίδιο. Ξέρεις, αυτό μπορούν να το κάνουν και οι άλλοι. Και οι άλλοι, το κάνουν και οι άλλοι. Και να λήξει το ίδιο και να παίξουμε μπαράζ. Λίμπερο θα έχουν και δύο, να ξέρεις. Και του Άρη να, και του Πάουκ. Να πάμε, ρε φίλε, σε μπαράζ. Σε ουδέτερο που μισάει εισιτήρια. Ο μόνος τρόπος για να χάσει ο Πάουκ το πρωτάθλημα είναι αυτό, να ξέρεις. Μια ελπίδα είμαι. Εδώ αυτή είναι. Το θυσιάζω. Έγινε. Το θυσιάζω λίγο. Θυσιάζω την Ευρώπη για να μην γίνει αυτό. Εντάξει, πια θα πάρουμε το κύπελο εμείς, ρε φίλε. Σωστό. Και αυτό, αλλά το θυσιάζω. Α, ωραία. Ναι. Δεν θέλω να βγω Ευρώπη, άμα είναι μόνο τρόπο να μην πάρουμε πρωτάθλημα. Εντάξει, εγώ θέλω να βγω Ευρώπη. Εσύ. Εμένα με νοιάζει, θα κάνει ο Άρης. Και εμένα. Δεν είπα εγώ, όχι. Ωραία, λοιπόν. Αλλά εντάξει, είναι μια πολύ καλή λύση και να μην γίνουν και πολλά. Ναι. Εντάξει, και μείον τρεις να πάρω, πάλι θα βγω Ευρώπη. Ναι. Για την ώρα πάρε τους τρεις βαθμούς, να μην μείνεις μείον τρεις και από την Ξάνθη. Σωστό. Και βλέπουμε τι γίνεται. Όλα τα κομβικά παιχνίδια πάντως στην Ξάνθη γινόταν. Έχει, η Ξάνθη γενικά έτσι με τον κόμβο. Νίκο, θυμάμαι πήγαμε σε ένα μάτς με την Ξάνθη και κάναμε ρεπορτάζ στο στενό της Σύρα 1. Ήσουν νομίζω στη γραμμή του ρεπορτάζ, στην πρώτη γραμμή του ρεπορτάζ, ειδικά πρέπει να σου είναι εσύ. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, με τον κύριο δίπλα σου. Α, ήσασταν μαζί. Με μένα ήταν στην πρώτη γραμμή στην Καλαμαριά, σε ένα Άρης Ολυμπιακός. Στην πρώτη γραμμή, όντως. Δεν θυμάσαι που πήγαμε Ξάνθη και εμείς οι δυο μας και μετά ήσασταν στον Αλφα και κάναμε το ρεπορτάζ στην Φιράρα και μετά πήγαμε. Δεν θυμάμαι. Αυτό πότε έγινε? Παλιά, το 2003 σου λέει, το 2. Παπαδόπουλε, εσύ ακόμα έπεσε με τη Βίμπι Μπό τότε. Σε παρακαλώ, μιλάω εγώ, εσύ ρούχα τα γόρια. 13-14 ήμουν, ρε φίλε, εντάξει, δεν ήμουν και 4 χρόνια. Και καλά, με Μπίμπι Μπό, ρε φίλε. Με Μπίμπι Μπό κιόλας. Δεν του είπες με αυτοκινητάκια, με Μπίμπι Μπό του είπες. Με Μπίμπι Μπό, ρε. Αφού, ρε φίλε, με Μπίμπι Μπό. Με τον Τζον Τζον έπαιζε. Την παίρνω πίσω τη συγγνώμη που σου είπα πριν. Τελειώσαμε. Τώρα να σου πω κάτι. Τι κάνει, ρε φίλε, δες τώρα λίγο. 0-8 ο Ατρόμητος. Τους περνάει όλους. Τους περνάει όλους, ρε φίλε. Τον έναν πίσω από τον άλλον. Τους περνάει όλους. Ο τερματοφύλακας τι κάνει? Κάτσε εδώ. Replay. Το λάθος στον Ενσικουλού. Το λάθος. Δίνει την μπάσα ο παίκτης, ο αμυντικός στον Ενσικουλού. Έναν. Δύο. Τρεις. Ωραίος ο Ενσικουλού. 0-8 Ατρόμητος. Δεν σταματάνε. Έχω ένα παιχνίδι που μπορεί να είναι στο φάκελο του ΣΕΦΑ στο επόμενο διάστημα. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν αυτό. Επόμενος φίλος. Γεια σας. Ακούγομαι? Ναι. Ωραία. Παύλος είμαι. Έλα, Παύλος. Παύλε. Καλά, εσύ. Τώρα εγώ θα γίνω κακός, αλλά. Ένα γίνει, φίλε, δεν πειράζει. Σε
Σιώπης και Κουέστα θα έπρεπε να μπουν στο πάγο τουλάχιστον 4 αγωνιστικές. Τουλάχιστον. Για ποιο λόγο? Διότι είναι πρώτα απ' όλα και φαίνονται ότι ψυχολογικά τους είδα σε κοντινά πλάνα ότι είναι τελειωμένοι. Άρα μου λες εσύ δηλαδή ότι έναν τελειωμένο ποδοσφαιριστή ψυχολογικά θα τον βάλει σε καραντίνα 4 αγωνιστικές. Για να τον εξοντώσει εντελώς δηλαδή. Έτσι λες εσύ. Εγώ λέω ότι δεν είναι. Εγώ λοιπόν θα πω ότι αυτός που τον ζει. Μισό, Παύλο. Όχι, να το συζητάμε. Χρήσανδος, Παύλο. Εγώ λέω το ενδιάμεσο από αυτό που λέτε και οι δυο σας. Ότι αυτός ο οποίος πρέπει να κρίνει και θα κριθεί κιόλας γι' αυτό για την κατάστασή τους είναι ο προπονητής. Λοιπόν. Εντάξει, γιατί αυτό που λέει ο Παύλος, εγώ καταλαβαίνω τι θέλει να πει. Παίχτες οι οποίοι κάνουν σημαντικά λάθη και βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, άμα τους δίνεις πάλι παιχνίδια, ξανακάνει λάθος. Πρέπει να τους δώσεις χρόνο, σπιάσεις τον προπονητή στην παιδιά. Πρέπει να του μιλήσει όμως ο προπονητής, γιατί μπορεί μέσα από την ομιλία με τον προπονητή να το αλλάξει αυτό. Είναι επηρεασμένοι, φαίνεται στα πρόσωπά τους. Τα παιδιά θέλουν ηρεμία αυτή τη στιγμή. Ναι. Πρέπει να τους βάλει στην άκρη. Και θα τους έχει ετοιμοπόλεμος όταν θα έρθει. Ξέρεις, ίσως το αυριανό μάτς για τον Σιώπη, γιατί ο Κουέστα είναι τιμωρημένος, δεν παίζει, να είναι μια ευκαιρία να τα ξαναβρει λίγο τα πατήματά του. Χρυσανθέ, ας πω κάτι. Σκέψου λίγο σε παρακαλώ. Τις τρεις αγωνιστικές παίζαμε με μπάσα Ματίγια. Ήτανε δύο χαφ τα οποία... Μπορεί να κάναν και κάποια λάθη γιατί ήταν αρχικά, αλλά τα βγάζανε μια χαρά πέρα. Και είχαμε πολύ καλή, πώς το λένε, όχι κατοχή, δηλαδή το passing game ήταν πολύ καλό, καταλαβες. Ήταν πολύ καλό το passing game που είχαμε τις πρώτες τρεις αγωνιστικές. Γιατί και οι δύο ξέρουν μπάλα. Ο Σιώπης και δίπλα στον έναν και δίπλα στον άλλο ξέρει λιγότερη μπάλα, ρε φίλε. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα λέμε. Σε άλλα πράγματα είναι δυνατός ο Σιώπης. Ναι. Αλλά μπάλα ξέρει λιγότερη. Δεν μπορείς αυτόν τον παίκτη να τον βάζεις να παίζει με ομάδες οι οποίες δεν είναι... Δηλαδή όταν θέλουμε να κρατήσουμε, τότε θα βάλουμε μέσα τον Σιώπη. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα. Ποιος είναι τρίτος θεματοφύλακας? Ο Κατημύρης. Λοιπόν, τρίτος δεν σχετικό. Δύο είναι. Ναι. Ο Αναγνωστόπουλος, ο Κατημύρης. Τώρα ποιος είναι δεύτερος και τρίτος? Θέλω να πω ότι αν ήμουν στη θέση του προπονητή, βλέποντας τον Αναγνωστόπουλο, ο οποίος και αυτός έχει πρόβλημα και αυτός φοβάται, δεν κάνει να διώξει την ευθεία του πρώτα απ' όλα με τίποτα. Με τίποτα! Θα βάζω τον Κατημύρη. Ποιον είπε θα μπει ότι θα μπει? Κατά πάσα πιθανότητα είπε ο Αναγνωστόπουλος. Μάλιστα. Δηλαδή, Σαββά, αν με ακούς ρε φίλε, εδώ τώρα δύσκολα γιατί πρέπει να έχει φτάσει Ηράκλειο, να ξέρεις. Μέσω ίντερνετ ακούει το... Σωστό, ή ρέντιο. Μπράβο. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Δεν θέλει. Ανακάτεψε λίγο την τράπουλα. Μίλα σε όλα τα παιδιά. Βάλ' τους σε μια σειρά. Δηλαδή δεν έχει χαθεί τίποτα. Ναι, σωστά. Τίποτα έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Πρέπει να πάρεις αποφάσεις σωστές. Δεν μας ενδιαφέρει άμα στεναχωρηθεί κάποιος από όλους αυτούς που μιλάμε. Εννοείται. Ενδιαφέρει. Και θα κοιτάξουμε μόνο το καλό της ομάδος. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα. Ρε φίλε. Ρε Ματέο, κάτσε και εσύ τρεις αγωνιστικές. Κάτσε και εσύ αγόρι μου στην Αυτός άκρη. Το χρειάζεται, ναι. Άμα δεν μπορείς. Όχι για ψυχολογικούς. Αυτός όχι για ψυχολογικούς λόγους. Είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του και είναι ένα παιδί 22 χρόνων, μην το ξεχνάτε, που παίρνει τόσα πολλά παιχνίδια και τόσο πολύ χρόνο. Μα φαίνεται ότι και αυτός, φαίνεται... Αυτός θα τον βοηθήσει η διακοπή. Ξέρεις ποια είναι η λεπτομέρεια με τον Ματέο όμως? Ποια? Ότι δεν έχεις να βάλεις σαν λέκη. Αυτό είπα. Έχεις το Μενέντες. Το Μενέντες το βάζεις εκεί πέρα και... Το Μαρτίνες ρε, γιατί το Μενέντες? Άμπραβο, το Μαρτίνες, το Τιγκινί. Το Τιγκινί έχεις να βάλεις. Ρε έχεις να βάλεις, χίλιους έχεις να βάλεις. Χίλιους έχεις να βάλεις. Δηλαδή αν δεν έχεις και... φέτος πότε έχεις? Ελπίζω Χρήστανθε να γίνει αυτό το ξεσκαρτάρισμα στην ομάδα. Θα γίνει. Να φύγουν αυτοί που πρέπει να φύγουν. 6-7 φεύγουν. Μπράβο και να έρθουν 3-4 παίκτες. Και 3-4 έρχονται. Λοιπόν, ώστε η ομάδα να πατήσει γερά και είναι αυτές 7 αγωνιστικές που έρχονται. Είναι 7 αγωνιστικές αυτή με την Ξάνθη και άλλες 6. Μπορούμε να το καθαρίσουμε το θέμα μέσα σε αυτές τις 7 αγωνιστικές. Ακούς ρε Σάβα, μέσα σε αυτές τις 7 αγωνιστικές μπορεί να το καθαρίσει το θέμα. Δεν είναι τίποτα.
Δηλαδή, θέλετε να αφήσω αποδητήρια να σας βοηθήσω λίγο να σας ανεβάσω την ψυχολογία. Καλύτερα να μην έχουμε επισκέψει τα αποδητήρια φιλάθλων. Γιατί αν έχουμε, θα έχουμε... Ρε παιδιά, να τους φέρω και μελομακάρο, να τους φέρω και κουραμπιέδες. Δηλαδή, σε αυτό το στυλάκι, δηλαδή, 10 πραγματάκια να τους πει, δεν θέλει τίποτα, ρε. Έτσι, ας πάρουμε αυτά τα δύο μάτσα αύριο και την Κυριακή που είναι κομβικά, γιατί μετά πιστεύω θα είναι άλλη ομάδα. Άκουμε λίγο. Αυτό που έπρεπε να γίνει στο μάτι με τον Πάκο και μετά δεν έγινε. Έπρεπε να αποσυμφορήσουμε την ομάδα εντελώς. Να πηγαίνει σε όλα τα παιχνίδια χωρίς άγχος. Εμείς κάναμε ακριβώς το αντίθετο. Άρης είσαι. Βγαίνοντας πρώτα απ' όλα εμείς οι οπαδοί, οι λήθοι εμείς, εντάξει. Γιατί βάζω και τον εαυτό μου μέσα που εγώ δεν το έκανα. Τι να κάνουμε, μεγάλα καράβια, μεγάλες προσδοκίες. Και να ακούσει αυτό που λένε για προτάσεις, μα και όλα αυτά τα χαζά που λέγανε. Και λέω, τι λένε ρε, δεν θα αλλάξουμε ποτέ. Δεν θα αλλάξουμε ποτέ, δεν θα αλλάξουμε. Να είσαι καλά. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Αυτά λοιπόν και από τον φίλο τον Παύλο. Θα έρθουν πολύ. Κάτι, δεν απέχει από την πραγματικότητα αυτό που λέει. Ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές πρέπει λίγο να. Ένα μάτς είναι να τον αφήσεις. Okay. Φίλε, δεν θα κρίνω εγώ αν είναι ένα, δύο. Αυτό το κρίνει ο προπονητής. Ας το κρίνει ο προπονητής. Αλλά ότι μας το δείχνουν πολύ, ότι το χρειάζονται, το χρειάζονται κάποιοι. Κάποιοι όντως το χρειάζονται. Λοιπόν, αύριο. Αύριο. Δεν θα έχουμε όλα about Aris on air. Θα έχουμε Νίκο Παπαδόπουλο. Θα έχουμε Νίκο Παπαδόπουλο. Πώς δεν θα έχουμε, θα έχουμε όλα about Aris. Παίζει και ο Πάκο και το κύπελο. Εγώ λαμπάω τα αριστερά. Λοιπόν, θα είναι ο Λίμπερο στα γήπεδα αύριο. Ο Λίμπερο στα γήπεδα. Λοιπόν, από τις 5-5 και κάτι. Ναι. Για τα δύο παιχνίδια. Σε αντιληφθεί γιατί έχει γίνει 5-7 εκπομπή. Γιατί. Για να λείπω αυτές τις μέρες. Το χωρίσαμε τώρα. Απόγευμα θα τον ξανακούσετε την άλλη Πέμπτη. Καλά, ρε φίλε. Εντάξει, θα λείπω. Αύριο θα είμαι το πρωί. Απόγευμα. Λέω. Και την Παρασκευή δεν, θα είμαι το πρωί. Δεν ότι μιλάω. Θα βγω για σχόλιο μετά το μάτς. Θα βγω για σχόλιο. Δεν σε βγάζω. Την Παρασκευή. Α, όχι. Δεν με βγάζει. Αυτά συγκεκριμένα. Τι θες εσύ, 7 παρά 3 είναι. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Πουλάει εκπομπή ώρα για μπλε, γι' αυτό έχει πολλές διαφημίσεις. Γεια σας, τα λέμε και πάλι αύριο. Γεια σας.